Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, Περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, Περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τη γνωστή συνταγή των Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων. Τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας εύκολα, γρήγορα και με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτοί σε ένα λεπτό σας κάνουν την οριστική διαγραφή. Επίσης, να πω ότι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε και να το κάνετε δικό σας
ή το βγάζετε ή σας το βγάζουν, το παίρνετε μέσα από ένα μεγάλο μπαζάρ εναλλακτικών, όπου περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο www.listoparto.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Η σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Σκόντα Εσχιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η Εσχιάδης Μπαλοδήμος, η οποία ήταν και στην Αγρότικα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους χιλιάδες κόσμου οι οποίοι μας επισκέφθηκαν στο περίπτερο 13 για να δούνε τα γκολντόνι, τα άρμπους, τα τρακτέρ τα οποία διαθέτει η εταιρεία και είναι από τα πλέον αξιόπιστα της αγοράς και στις πιο προσιτές τιμές, και όπου για τους φίλους οδηγούς ταξί έχει μείνει ένα Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, το οποίο μπορείτε να το κάνετε δικό σας με 17.050 ευρώ. Τηλεφωνείτε τώρα γιατί έχει μείνει ένα στο 2310-596-596, πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και το κάνετε δικό σας με 17.050 ευρώ μόνο. Έχουμε διαγωνισμό με εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλνετε στο 54-344 προκειμένου να κάνετε ένα εισιτήριο δικό σας. Πριν πάμε στα θέματα, να πω ότι για όλους εσάς οι οποίοι νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρόρευμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε, εάν επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Βολτέρα. Στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και ειδού μερικοί φλόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου. Και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόορης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι είναι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας που έχουν εμπιστευτεί την Βολτέρα, καταλαβαίνετε τα ωφέλη. Μπείτε στο voltera.gr ή καλέστε 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας τρέμμα, εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Γι' αυτό λοιπόν μπείτε τώρα στο voltera.gr ή καλέστε 213-088-3000. Κωστή, καλή εβδομάδα. Ναι. Είδες συλλαλητήριο? Όχι, είδα μάτς. Είδες μάτς. Έχεις εικόνα από συλλαλητήριο? Όχι. Οι διοργανωτές μιλάνε για 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Ναι. Και η αστυνομία μίλησε για 140.000 κόσμο. Ψεύτες και οι δύο. Ψεύτες και οι δύο. Ναι. Να σου πω ότι μιλώντας με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα... Ποιος είναι αυτό? Τα τεκτενόμενα. Τι είναι αυτός, τι ιδιότητα έχει? Τοπογράφος. Τοπογράφος είναι. Ναι. Το Πασόκ το διόρισε, Νέα Δημοκρατία. Όχι, ρε, καμία σχέση. Τι. Καμία σχέση. Ναι. Μου είπε ότι πρέπει να ήταν από ένα 300 μέχρι ένα 600. Δεξιός θα ήταν ο τοπογράφος. Δεν έχει σχέση με κομμάτια. Αριστερός αποκλείεται. Δεν έχει σχέση με κομμάτια. Τι κόμμα ψηφίζει ο τοπογράφος? Δεν έχει σχέση με κομμάτια. Έχει σχέση, δεν έχει σχέση. Και έχει σχέση και δεν έχει σχέση. Τι κόμμα είναι ο φωτογράφος? Πανεπιστημιακός είναι. Γιατί άρα δεν, δεν ανήκει. Συγγνώμη, η πανεπιστημιακή δεν είναι κομματόσχημα. Έχει μεγάλη σημασία. Δίνουν τα θέματα στους άλλους των κομμάτων και καμιά φορά μερικοί από αυτούς έχουν εγκαργαλήσει και κάποιες κοπέλες. Έτσι για να γελάσουν οι κοπέλες. Έλα, τελείωνε ένα κοκκινιάσκι. Δεν κοιτά και φίλοι σου μερικοί. Μα δεν λε τέτοια πράγματα. Πανεπιστημιακό. Θα πρέπει να πάρω κάμψεις εγώ τώρα, επειδή είναι ο άλλος πανεπιστημιακός. Είδα που μας στάσανε οι πανεπιστημιακοί. Αυτό που παίζει τώρα τι είναι? Τι παίζει? Δώσε λίγο. Είναι ένα δεξιό κομμάτι. Δεξιό κομμάτι. Είναι δεξιό κομμάτι. Ποιος το έγραψε, ρε? Ο μεγάλος, ο τεράστιος Μίκης Θοδωράκης. Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Μίκης Θοδωράκης? Ξέρεις τι είπε χθες ο Μίκης Θοδωράκης? Μου θυμίζει. Ξέρεις τι είπε? Όχι, ρε κόκκινε, σε εκετεύω. Τι μου θυμίζει ο Μίκης Θοδωράκης? Πες. Είναι ένας παοξής 90 χρονών. Το πιάνει, να πούμε, μια κακιά αρρώστια και το λένε οι αυτοί του κτλ. Προσέξτε κάτι, να πούμε, έχω ένα μήνα ζωής. Φωνάζει τους φίλους του και λέει: γίνομαι αριανός. Γιατί έγινε αριανός? Γιατί όταν πεθάνει θα πούνε ένα σκουλίκι λιγότερο. Έτσι και ο Μίκης Θοδωράκης έγινε δεξιός πριν πεθάνει για να πούνε ένα δεξιός λιγότερο. Αυτό είσαι, με τι. Είσαι βλαμμένος. Εγώ είμαι βλαμμένος. Είσαι βλαμμένος. Ή τα έχει χάσει τελείως ο Θοδωράκης. Αν τον είδα και διάβγαια καλύτερη από σένα πρέπει να είναι. Μίλησε. Μίλησε. Με πολύ στιβαρό λόγο. Ναι, στα 95, στιβαρότατο λόγο. Πάρα πολύ στιβαρό λόγο. Ναι, ναι, τι είπε?
Και είπε και το εξής εκπληκτικό. Τι εκπληκτικό είπε? Εκπληκτικό. Ναι, κλαίνει οι κομμουνιστές τώρα έτσι. Κλείσαν τα ραδιόφωνα, μη. Λέγε. Με τρομάζει περισσότερο τρομάζει. Ο φασισμός των αριστερών. Τελείωσε. Πάει, τελείωσε. Ήρθε και ο, πώς το λένε, ο Κασιδιάρης που βαράει καμιά γυναίκα και καμιά σφαλιάρα. Σε άντρα δεν έχω πάει. Δεν έχει πέσει ποτέ ο Κασιδιάρης. Σε γυναίκες τραβάει κάτι φάπες. Και του δώσε συγχαρητήρια ο Μίκης Θεοδωράκης. Πώς θα νιώθουν οι κουκουέδες τώρα, ρε Χόκκινε, μπορείς να μου πεις. Πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι κουκουέδες τώρα και οι αριστεροί. Τι είναι μεγαλύτερη τρύπα, να είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός ως αριστερός ή ο Μίκης Θεοδωράκης στα στερνά του τώρα πριν πεθάνει να γίνει δεξιός, θα πούμε και να λέει. Λέγε ρε Κόκκινε, τι είναι χειρότερο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν θα ήθελα να ήμουν αριστερός σήμερα, ρε φίλε. Δεν θα ήθελα να ήμουν αριστερός σήμερα. Δεν θα ήθελα σήμερα να ήμουν αριστερός. Να βλέπω τη μορφή της αριστεράς στο Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι, να ξεφτιλίζεται στα 95 του και να γίνεται ρόμπα ξεκούμποτη. Να πηγαίνει να τον φυλάει ο Κασιδιάρης κτλ. Πώς νιώθουν αυτοί οι αριστεροί. Και να είναι και ο Τσίπρας πρωθυπουργός και να λέει στους αστυνομικούς: πείτε ότι ήταν 80.000. Και οι αστυνομικοί που πάνε, οι γαλονάδες, ναι, τόσοι ήταν να λένε. Τι γέλιο. Η επίσημη Χρυσή Αυγή δεν πήγε στο διαλυτήριο. Τι πήγε, η ανεπίσημη. Ο Κασιδιάρης ως τι πήγε εκεί, δηλαδή, ως γκόμενος τη Παπαχρήστου, τι δεν τι τους απαγορεύσατε να πάνε. Τι, ως τι τους... ναι, δεν πήγαν οργανωμένα. Δεν πήγανε. Οργανωμένα. Τι με νοιάζει εμένα ρε τι κάνανε. Για αυτοί... τον λόγο ότι μιλούσε ο Θοδωράκης και κάποιοι άλλοι. Τι για τον λόγο? Ότι μιλούσε ο Θοδωράκης και κάποιοι άλλοι. Ναι, έγινε δικός του ο Θοδωράκης, γιατί? Όχι. Όχι. Λέω ότι η επίσημη Χρυσή Αυγή, γιατί ναι. Ψάχνεις ναι. Τα μικρά. Συγκινήθηκα με τη Χρυσή Αυγή εγώ. Βρε, εγώ δεν στο λέω για να συγκινηθεί, γιατί ναι. Μιλούσε ο Κασιδιάρης. Δεν με ενδιαφέρει. Άμα έρχονταν η Μέρκελ να μιλήσει, θα πήγαινε η Χρυσή Αυγή. Πήγε ο Σαμαράς, ο φίλος σου, ο Αντώνης. Πολύ φίλος μου. Εξαιρετικός. Ο Αντώνης Σωμαράς. Έφαγε γιούχα. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρεις τι έγινε. Καταγράφω ποιοι πήγαν. Είναι τηλεθεατής του Δοκάρη και Μέσα, να ξέρεις ο Σαμαράς. Ποιο είναι το Δοκάρη και Μέσα? Αυτό την εκπομπή που κάναμε τον Αλέφαντο, να έχεις υπόψη σου. Πες του. Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ δεν τον χωνεύω. Δεν πάει να βλέπει Ραπτόπουλο αυτός. Δεν τον γουστάρω. Η μάπα του είναι σνόπ. Δεν μ' αρέσουν οι σνόπ, ρε κόκκινε. Σνόπ. Οι σνόπ. Καταρχήν να ξέρεις, είσαι τόσα χρόνια μαζί μου φίλος και τα λοιπά, συνεργάτης. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτοί που με ενοχλούν περισσότερο σε αυτή τη γη είναι σνόπ. Άμα δω σνόπ. Πεθαίνω, τρελαίνομαι. Με πιάνει σάρα η μάρα. Κατάλαβες. Δεν μπορώ το σνόπ. Όπως εμένα η ηρωνία. Ναι, βάβα. Είναι ίδιο μη. Και σνόπ. Και η ηρωνία είναι η Άγγλη. Είναι καλή. Ξαδέρφια είναι. Η Άγγλη. Ναι, είναι ξαδέρφια ο ήρων με τον, με τον σνόπ. Είναι συγγένεια. Θέλω να του κοπανάω στα εστιατόρια μέσα, να του κοπανάω. Πώς γουστάρεις. Τώρα όσο βαστά τα χέρια μου ακόμα. Το ταξιτζί που είδες όταν με έφερνες τώρα εδώ πέρα. Ναι. Και άρχισε τα γαλλικά προκειμένου να το φιτιλιάζει. Τον είδε για σνόπ και τον έκανε. Ναι. Και τι άλλο, αλήτη. Είμαστε ρε παιδιά, το λέω. Σώσε με Κώστα μου, πάρε με. Δεν έχω αυτοκίνητο. Έρχομαι να σε. Την Παρασκευή θα σώσει εμένα εσύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να το πω σε 3 λεπτά ήρθα να με πάρει. Ο Θεός να τον έχει καιρό, το έκανε. Ποιος Θεός, ρε, αφού είχα δρομολόγιο για εκεί. Άλλο. Το έκανε. Το έκανε. Έρχεται, με παίρνει. Όλα, όλα, όλα. Κάνουμε μια στάση, θα κάνουμε. Είναι ήρεμος, πράω, σημειώνει κάτι για τη... το βράδυ που κάνει την εκπομπή τη δίκαια. Πού τις κάνω? Ναι. Στην Μαρμίτα. Ναι. Πού ρε, πού είναι το μαγαζί? Ανατολική Στράκη 12. Άμπαρα, ναι. Πατά λες. Αυτά τα ακούν οι βλάκες. Ναι. Λοιπόν, τι θέματα έχει σήμερα εκεί? Σήμερα δικάζω τον Ολυμπιακό, εάν το χάλι του φταίει ο πρόεδρός του ή οι προπονητές. Ποιοι είναι ένοχοι, οι προπονητές που θέλουν να περνάσουν ή ο μεγαλομέτοχος κτλ. Πάντα η κεφαλή φταίει. Δεν ξέρω ρε, ο κόσμος τι θα πει. Δεύτερον, αν είναι ρόμπα ξεκούμποτη ο Μίκης Θεοδωράκης και αν πρόδωσε την αριστερά, ναι, είναι προδότης της αριστεράς ο Μίκης Θεοδωράκης. Και το τρίτο είναι... αν είναι τελικά χαλίφη στη θέση του χαλίφη ο Ιβάν Σαββίδης. Ωραία θέματα. Ωραία θέματα. Ωραία. Τρία καυτά θέματα. 9.30 ώρα θα είμαστε εκεί. Μ' αρέσει. Είναι χαλίφη, ναι, ή όχι. Γιατί άκουγα αέρα σπόρε χθες το βράδυ, κλαίγαν, κάναν, άνανε. Βγήκε ο Βρουτόταυρος, να πούμε στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Του Τσίπρα την ΕΡΤ βγήκε ο Βρουτόταυρος. Τι περδέματα είναι αυτά, να πούμε. Η ΕΡΤ είναι του Μίνου. Ο Μίνος είναι ο αρχηγός. Ο Μίνος είναι ο αρχηγός στην ΕΡΤ, να πούμε. Αφού είναι ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι Σαββίδης. Πήγαν οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ εκεί, λένε κάτι δική μου και οι αστυνομικοί καθόταν προσοχή στους ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Περάστε κύριοι, από εδώ. Μπείτε τζάμπα μέσα, μην κάνετε. Και κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ. Θα πούμε πολλά. Μπαλάρα έπαιξε. Γκολ έβαλε δύο κανονικά. Το ένα δεν μας νοιάζει που ήταν λίγο offside. Τη σπιρτάδα του Πέλκα ήταν αυτή που λέει και ο Κουλιανός. Σαν να βλέπω Μητρόπουλο Αναστόπουλο, σαν να βλέπω Αντωνιάδη Δωμάζο. Πα. Τι ταχύτης, τι εκθέματα είναι αυτά στον επόπτη αυτός ο Πέλκας. Φοβερός. Τίποτα. Λίγο η μάσκα ήταν πιο μπροστά, λέει ο Κουλιανός. Λίγο η μάσκα ήταν πιο μπροστά του Πέλκα, λέει. Και το είδατε για offside, ρε καθήκια του κερατά, έτσι είπε ο Κουλιανός. Συνέχισε, Γρηγόρη, συνέχισε. Ήταν offside. Η μάσκα ήταν, τι. Του Ζωρό δεν ήταν πάντως. Ναι, παλικάρι μου δεν ήταν του Ζωρό. Δεν είχε την πήρα από τον Ψωμιάδη τη μάσκα ο Πέλκας. Για να έχει, πώς το λένε, έτσι, μαχητικότητα μεγάλη.
Λέγε Κόκκινε, μη σκαλώνεις τα μηνύματα. Πάμε στα άλλα θέματα. Είναι προδότερο ο Μίκης Θεοδωράκης, ναι ή όχι? Όχι. Όχι. Ξεφτυλίζει την αριστερά. Το να είσαι. Και πήγε αριστερή χούντα. Το να είσαι. Λέγε. Είδε την αλήθεια. Αφού πήγαν και τον πετάξανε χρώματα και προσπαθούσαν να τον πούν. Να... Δημοκρατία, δημοκρατία. Η αριστερά αυτή είναι δημοκρατία. Είναι δημοκρατία. Δημοκρατία. Τι τον πετάξαν, βόμβα, χρώματα τον πετάξαν. Τι χρώματα ήταν, ροζ. Τι με νοιάζει εμένα. Τι σε νοιάζει εσένα, αφού δεν τα ρίξα στο δικό σου σπίτι τα χρώματα, τι σε νοιάζει εσένα, τα ρίξα στα λουλούνα. Έχω ρίξει και εμένα, το ξέρει καλά. Εσένα τι χρώματα να σε ρίξα. Άσπρο με ρίξα. Άσπρο σε ρίξα. Ναι. Λέγε κόκκινα, είναι ρόμπα ξεκούμποτε ο Μίκης. Όχι. Για του αριστερού. Τρομερό είναι για σένα που είσαι δεξιό. Έγινε και εσύ δεξιό στα γεράματα. Όλοι γίνεστε δεξιοί στα γεράματα. Στα 20 είστε κνήτε, στα 30 γίνεστε πασόκ, σα διορίζουν εκεί στα ραδιόφωνα τα αριστεροπασοξίδικα. Στα 40 έχετε μια ουδέτερη στάση, στα 50 αρχίζετε να γίνετε δεξιοί, στα 60 ακροδεξιοί, στα 70 πεθαίνετε πατριώτε. Έτσι είναι η πορεία ενό ανθρώπου. Μόνο η Κανέλη πήγε ανομαλιάρικα. Πήγε από δεξιά, από φίλη του Καραμαλή, το γύρισε στην αριστερά. Έχει μια ανομαλία. Πήγε ανάποδα στον χρόνο δηλαδή αυτή. Αυτό είναι το ανώμαλο, ας με κατάλαβες. Το ότι έχει γέροντες. Ναι. Γέροντες. Στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Και ωραίους, οι οποίοι είναι κομμουνιστές. Είναι λάθος. Έχεις δει κανένα κομμουνιστή γέρο εσύ? Βεβαίως. Πού τον είδες τον κομμουνιστή τον γέρο? Οι κομμουνιστές είναι γέροι. Οι νέοι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Οι νέοι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και οι κομμουνιστές είναι γέροι. Είναι. Ναι. Ανταρσία. Είναι η νέα Ανταρσία. Ναι. Ναι, και άλλοι, οι Ρουβίκονες είναι αριστεροί. Έχει χάσει. Μόλις πάρουν το πρώτο Υπουργείο έχει χάσει... και φάνε την πρώτη λαδιάνα που με την πρώτη χεριά, μετά γίνονται δεξιοί. Έχει χάσει. Έλα. Το κουκουέ αυτό που είχε. Έλα, εντάξει. Τι είχε δηλαδή το κουκουέ? Αυτή την έγκλη που είχε. Έγκλη. Ναι. Τι έγκλη? Που υποτελεί στο Πασόκ το 80 για να μπουν στο δημόσιο. Ό,τι θέλεις. Έλα ρε, φύγε από εδώ πέρα. Την έγκλη έχουν. Ποια είναι έγκλη? Τον μπαρ την έγκλη. Ποια έγκλη έχουν? Έγκλη έχουν οι κουκουέδες. Πάμε παρακάτω. Έχουν έγκλη. Άντα μας πού για τον Μίκη Θεοδωράκη, κουκουέδες που είναι φίλοι μας. Για πες. Σιγά μην ρίχνεις. Ανοίγω τον μπλοκ του φίλου μας του Κυριάκου Θωμαίδη. Τι ανοίγει τον μπλοκ? Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος για τη Μωρία και τη Τούμπα. Ναι. Η απαγορευμένη μετακίνηση και οδοτή των οπαδών του ΠΑΟΚ πριν το μάτι των σημάδων θα εξεταστεί από τον αθλητικό δικαστή κύριο Καποδίστρια. Ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής Super League θα διαβάσει το φύλλο αγώνα, ναι, την έκθεση του παρατηρητή κύριου Μανολόπουλου και το πόρισμα της νομικής διεύθυνσης Ιωαννίνων. Αν δεν διαγνώσει κάτι το επιλείψιμο, ο μόνος αρμόδιος να ασκήσει δίωξη με βάση το βίντεο είναι ο ποδοσφαιρικός αγελάς κύριο Σιμιτζόγλου. Η ποινή αποκλεισμού έδρας για μια αγωνιστική φέρεται πιθανή. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ αποκλείεται να προλάβει να την εκτίσει στον πρώτο εντός έδρας του αγώνα με την Λάρισα. Το επόμενο μας της Τούμπας είναι με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Να απαντήσω εγώ. Μπορεί να απαντήσω ό,τι θέλεις. Εγώ διαβάζω, ναι, τι γράφει ο Κυριάκος. Πώς λέγονται, ο ένας είναι ο Σιμιτζόγλου ο κύριος και ο άλλος είναι ο Καποδίστριας. Αυτοί οι δύο, ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Τι θα ήθελες να σου αυτή την εβδομάδα? Αν σε έπαιρνε είναι ένα στάδιο μαγικό ραβδάκι, ας πούμε, και σε έλεγε κόκκινε. Δεν είσαι ο κόκκινος αυτή την εβδομάδα. Ποιος θα ήθελες να είσαι? Εγώ θα ήθελα να είμαι ο Καποδίστριας και ο Σιμιτζόγλου. Γιατί όμως? Αυτό δεν θα το πούμε, γιατί ο Αλδρόνης θα μας μπαλώσει. Γιατί? Εγώ αυτή την εβδομάδα θέλω ένας με ένα μαγικό ραβδάκι να με αγγίξει. Ο μάγος από τη Χαλάστρα να όχι να με κάνει βάτραχο, να πούμε. Να με κάνει. Συγγνώμη, να με κάνει ή Σιμιτζόγλου ή Καποδίστρια. Πολύ θα το ήθελα. Καταρχήν υπάρχουν δύο υποθέσεις. Η μία αφορά το Καραϊσκάκι. Ναι. Με αυτά που γίνανε πριν. Τι πριν? Και όπως είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ναι. Ο οποίος, ναι, μόλις τελείωσε ο αγώνας. Τι έκανε? Τι έκανε? Έχεις δει χοντρό να κλαίει. Ο κύριος Μαρινάκης με το τέλος του αγώνα δεν είδες τι έκανε? Ναι. Έχεις δει χοντρό? Γιατί κλαίτε κύριε Μαρινάκη? Χοντρό. Γιατί κλαίτε κύριε Μαρινάκη? Με δικέψανε. Κύριε Μαρινάκη, τι πάθατε? Κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ, γιατί είστε σε αυτήν την κατάσταση? Γιατί τι σας πείραξε, κύριε Μαρινάκη? Θέλω, σας παρακαλώ, το τηλέφωνο του Αχιλέα Σλανίδη. Το τηλέφωνο. Να μου βάλει λίγο καζατζίδι. Να μου βάλει το Στέλιο. Ο Στέλιος. Κύριε Μαρινάκη, γιατί κλαίτε τώρα? Και πίσω σε είναι ο Κυρσάβας. Θα του δώσω. Αχιλέα, θα κάνεις? Θα του δώσω 4 δίσκους. Έναν από τα ματωμένα ρούχα του Στέλιου. Θα του δώσω. Δεν το κάνεις καλά. Με κλέψαν το τηλέφωνο. Είσαι τρομερός μήμος. Μη πηδάς στην κουβέντα. Ο Μαρινάκης κλαίει. Εγώ να κάνω τον Αχιλέα. Τηλέφωνο τον Αχιλέα Σλανίδη. Θέλω 4 δίσκους του Στέλιου. Βαγγέλη, γιατί κλαις? Βαγγέλη, εμείς είμαστε άνθρωποι. Όταν Βαγγέλη, όταν πηδούσατε. Έχω δίκιο. Ναι, όταν πηδούσατε. Εμείς το ΠΑΟΚ, Βαγγέλη. Εμείς ποτέ δεν είπαμε.
Δεν κλάψαμε. Δεν είπαμε για τη θυσία. Διαμαρτυρηθήκαμε. Εσύ γιατί κλαις. Σαν τα μωρά παιδιά. Γιατί κλαις. Στην ποδιά της δασκάλα. Μαρινάκη. Έχω μια απορία, λέει. Κύριε Μαρινάκη. Ναι, ναι. Σας παρακαλώ, λύστε μου μια απορία. Ναι. Παίζετε με την ΑΕΚ και χάνετε από την ΑΕΚ. Ναι. Και δεν λέτε κάτι για τον Τίγρη. Ναι. Λέτε για τον κύριο Σαββίδη. Ο Τίγρης δεν πλήρωσε τα κουρασάν του. Ο άλλος τα πήρε. Συγγνώμη, κύριε, ναι, Μαρινάκη. Ναι. Από την ΑΕΚ χάσατε. Γιατί φωνάζετε για τον Σαββίδη. Γιατί είναι Ρώσος. Γιατί, άμα ήταν Έλληνας. Έχει σχέση. Έχω σχέση. Αυτό το έχει κάνει σίγουρα. Ναι. Όλο τον κόσμο έχει. Έχει τρομερά θέματα αυτή την εβδομάδα. Όχι, πάρτε όλα γρήγορα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ο Κουλιανός λέει είναι η μάσκα που σε κάνει αόρατο, λέει. Γι' αυτό δεν είδε τον Μπέλκα, λέει, γλυκό μου κουμπαράκι, λέει, ο βοηθός. Κοροϊδεύουν οι παοξίδες. Έχουν μια έπαρση οι παοξίδες. Οι παοξίδες έχουν μια έπαρση. Και αυτό εδώ είναι αυτό που τρελαίνει τους Ολυμπιακούς. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει σφύριγμα ή είναι φίλοι του, ξέρω εγώ, οι αντίπαλοι. Όχι. Η έπαρση του ΠΑΟΞΗ. Η έπαρση του ΠΑΟΞΗ τρελαίνει τους γαύρους. Και το κλάμα των γαύρων τρελαίνει τους ΠΑΟΞΗΔΕΣ. Λέει, δεν τρέπεστε λίγο, ακλέτερε, κοπρίτες να πούμε. Ομάδα είναι αυτή που έχετε. Ο βασικό πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι η ομάδα του. Δεν είναι ο διαιτητής. Η ομάδα του. Ποιος με εξτρέμ το Φορτούνι. Ποιος και τον άλλο το Πάρτο που είναι ίδιος ο Καμαριωτίδης. Ποιος Ολυμπιακός. Μιλάω για τον Γιάννη τον Καμαριωτίδη. Με το κεφάλι εκείνο. Ο Γιάννης. Ναι, έβαλε τρία χάφο άλλος και τέταρτο το Φορτούνι από το φόβο του. Γιατί είδε έβαλε και κορυφή το Μιραλάς. Το θέμα δεν είναι. Το θέμα δεν είναι ο Μιραλάς. Φυσικά ο Ανσαριβάρη πρέπει να παίξει. Το όλο σκηνικό του φόβου του προπονητή του Ολυμπιακού είναι τέσσερις χάφ στο κέντρο. Άμα μας ακούνε τώρα πέντε προπονητές, θα μπορούν να πούνε το είδε το έργο. Χέστηκε ο Γκαρθία και έβαλε τρεις χαφ στο κέντρο. Ένα κόφτηκε δύο οκτάρια και ένα δεκάρι το Φορτούνι τύπη στη γραμμή. Τύπη στη γραμμή. Δηλαδή, σου λέει ο άνθρωπος, δεν την εμπιστεύομαι την ομάδα του. Αντίθετα, ο Χιμένεθ που με έκανε ρόμπα, γιατί λέω πώς θα πας χωρίς τρίτο στόπερ στο Καραϊσκάκι και με έξω το Λιβάγιο, ας πούμε, κτλ. Δημιούργησε μια κατάσταση που λέει ότι σαν ίσως προσίσω κατεβάζω την ΑΕΚ. Δύο κόφτες, καθαρό δεκάρι. Δεν έχω εξτρέμ. Ξεφτύλα Μελισανίδη παραγωγικά, λέει ο Χιμένεθ το Μελισανίδη. Με εξτρέμ τον Μπαγκασέτα πήγα και τους πήρα διπλό. Τι να κάνω άλλο εγώ. Μπορείς να με βοηθήσεις. Δηλαδή, ο Χιμένεθ βλέπει τον προπονητή του ΠΑΟ και λέει αυτός του έχει δώσει τα πάντα ο μεγαλομέτοχος του. Και εμένα με έχει δώσει να πούμε κάτι. Παίκτες μέτριους, με ένα Μπακασέτα στα εξτρέμ στο Καραϊσκάκι, ένα μόνο και μοναδικό το Λάζαρο, ένα μόνο και μοναδικό το Λάζαρο εξτρέμ από την άλλη μεριά, και πήγα και τους πήρα να πούμε, τους πήρα διπλό μες στο Καραϊσκάκι με ανατροπή στα τελευταία 10 λεπτά. Τι να σε κάνω άλλο ρε Μελισανίδη, του λέει να πούμε ο Χιμένεθ. Δεν κατάλαβες. Έκανε δύο ανατροπές στην ίδια χρονιά. Ναι. Ο Χιμένεθ. Ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ναι. Είναι τεράστια επιτυχία για τον Χιμένεθ. Την ομάδα, το υλικό που έχει και αν προσθέσουμε και τις απουσίες που έχει. Ναι. Εντάξει. 11 Τρίτου λέει ο Νίκος από την Καστοριά θα κάνουν μπουλκουμέλε και θα βγάλουν το σκασμό οι παοξίδες. 11 Τρίτου. Παίζει πάω ΚΑΕΚ μέσα στην Τούμπα. Θα έχει χάσει βαθμό μέχρι τότε. Πέσουμε. Ναι, μέχρι τότε η ΑΕΚ σε μικρά μάτς θα χάσει βαθμό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει 4 μάτς. Πρέπει να πάρει τα δύο ντέρμπι, οι παίκτες του και δύο ομάδες οι οποίες δεν θα είναι φιλικές απέναντί του. Η μία είναι η Λάρισα εδώ, του Κούγια. Και άλλη η Λαμία του Τενέ κάτω. Ακούω αντίληψη ανθρώπου. Τι είπε. Κόκκινη λέει, ας τον προλογό σου, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στο ΑΚΑ έγινε και εκεί του και δεν κουνήθηκε φίλο. 30.000 να είναι με Ολυμπιακό και να λύσει πρωτάθλημα, εμείς ή κανείς. Εγώ λέω θα είναι 30 από μέσα και 30 απ' έξω. Σου μεταφέρω τι διαβάζω από το blog του συναδέλφου. Ο οποίος λέει, σύμφωνα με το φίλο Αγώνα και αυτά που καταγράφηκαν, ελοχεύει ο κίνδυνος τιμωρίας. Να μην στο πω. Φοβηθήκανε, πες του Θαμπαίδη. Εγώ θα ήθελα να είμαι ο Σιμιτζόγλου και ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Είναι οι καλύτερες. Σε αυτή τη ζωή είναι ορισμένες φορές που σου έρχεται η ευκαιρία, ρε παιδί μου. Λες να ήμουν εκεί την τάδε ώρα, την τάδε μέρα. Ή η λάθος στιγμή και τη λάθος ώρα να μην ήμουν εκεί που πέρασε το φορτηγό και διέλυσε, να πούμε κτλ. Εγώ θα ήθελα να ήμουν αυτή την εβδομάδα ο Σιμιτζόγλου και ο Καποδίστριας. Κατάλαβες. Δεν ξέρεις γιατί το λέω. Έξυπνος είσαι. Πάνε σε διάλειμμα τώρα. Πώς μιλούσε ο Μαρινάκης στις κάμερες. Ίδιος ο Τσαλτίδης είναι. Με δικεύσανε! Και ο Παοξίδης από το με δικεύσανε, τους πηδίκευσα λέει. Κατάλαβες, τους πηδίκευσε ο Παοξίδης. Από εκεί που με αδικώνουνε, τους πηδίκευσε. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
ηγέτη στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Θέλω καφέ, θέλω σάντουιτς, θέλω τυρόπιτα. Θέλω πρωινό. Τα θέλω όλα τώρα. Τι περιμένεις? Πάνε στο Stay που τα έχει όλα. Stay, το νέο 24ωρο μαγαζί που είναι δίπλα σου για ό,τι και αν χρειαστείς. Για εκλεκτό καφέ, κρύα σάντουιτς, χυμούς, ποτά και ό,τι άλλο θέλεις από ψηλικά. Stay, Ναυάρχου Κουντουριώτου 8 στο λιμάνι. Για τον Φεβρουάριο, όλοι οι καφέδες από τις 6 έως τις 11 το πρωί στη μισή τιμή. Delivery στις γύρω περιοχές στο 530-430. Stay for food, stay for coffee, stay for... Or anything. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Πάμε Μασούτη και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Κρέμες γάλακτος φάγε 25% φθηνότερα. Στραγγιστά γιαούρτια κολλιός 850 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Γκοφρέτες σερενάτα και αμαρέτη 30% φθηνότερα. Όλα τα συσκευασμένα ρύζια ωμέγα 35% φθηνότερα. Και όλα τα προϊόντα καθαρισμού Vetex 40% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε? Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε. Πες του να πάει στη Standard. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Για μπαταρίες αλλά και μοναδικές υπηρεσίες όπως after sales service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίες οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Τρία σημεία πώληση στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523014 ή αν προτιμάς μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Βάλε Standard. Τρέχεις? Τρέχω. Πρωί? Και βράδυ αμαλάχη. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία, έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις, Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο meimaris.com. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days to Delicious, ανοιχτά 24 ώρες. Today's keeping the city alive today. Βασανιστείτε, μωρά! Ο μοναδικός και ανεπανάληπτος Λευτέρης Πανταζής ανεβαίνει στο stage του Θεάτρου Βεργίνα για να φέρει... Ταραχή στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε τον αγαπημένο Λεπά σε μεγάλα κέφια να τραγουδάει τις κορυφαίες επιτυχίες του από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι σήμερα. Ένα λαϊκό πρόγραμμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Μόνο για 5 εμφανίσεις. Παρασκευή και Σάββατο. 2, 3, 9 και 10 Φεβρουαρίου και την Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Απολαύστε ένα live που θα σας στείλει εγγυημένα στο... Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Έχουμε καλέσει κόσμο για την Τσικνοπέμπτη. Τι θα φτιάξουμε? Ας το πάνω μου το μενού. Για ορεκτικό λουκάνικα, για κυρίως μπριζόλες, πανσέτες και σουβλάκια. Για επιδόρπιο, κεμπάπ και μπιφτεκάκια. Κανένα λαχανικό? Μην ανησυχείς, θα βάλω στη τηγανιά λαχανικά. Γλυκό έστω? Θα κάνω και ένα κατσικάκι στη γάστρα, γλύκισμα. Επειδή Τσικνοπέμπτη σημαίνει καλό κρέας, στο Hypermarket Σκλαβενίτης επιλέξαμε τα καλύτερα χοιρινά, αρνιά και κατσίκια, αλλά και μπιφτέκια κεμπάπ, τη
ρίγανιές, κοντοσούβλι και μαριναρισμένα κρέατα, φρέσκα, απολαυστικά και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Χειροποίητος χαλβασμερίας και ταχίνι από τον Κανδύλα. Συνταγή βγαλμένη από την παράδοση, βουτυγμένη στο μεράκι εδώ και 90 χρόνια. Βασισμένο στην παραδοσιακή συνταγή με πολλές γευστικές επιλογές. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, αμύγδαλο, σοκολάτα, αλλά και με στέβια. Βάζει την απόλαυση στις μέρες της νηστείας και τις κάνει πιο νόστιμες από ποτέ. Χειροποίητος χαλβασμερίας, μοναδικός, σε γεύση και ποιότητα. Ο χαλβάς που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας την καθαρά Δευτέρα. Χειροποίητος χαλβάς Κανδύλας. Δίνει γεύση στη ζωή σας από το 1927. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM και παραμένουμε παρέα με όλους εσάς και φυσικά με τον Κλειδαρά Στέργιος, Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή ό,τι άλλο δες κλειδιά χρειάζεστε ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, ATM, συγγνώμη δεν ανοίγει ATM. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Αλφα-3 κενό. Πάω ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τρία εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα και έχουν έρθει μόνο 5 μηνύματα, Κωστή. Για ποιο πράγμα? Και τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισα. Αφού θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πώς θα το πάρει? Αφού με έλεγες ότι ο φίλος σου ο Αλέξης είναι φίλος σου με τον Βαγγέλη. Ναι. Ναι, δεν μπορώ να βρω εγώ να μου μετρήσει δύο γκολ offside. Ναι, βρε αγάπη μου. Αγάπη μου γλυκιά. Ναι. Να βουτήξει ο Πέλκας μέσα και να μου δώσει πέναλτι. Τι άμα κάνει δηλαδή ο Κούγιας? Άντε ο Κούγιας θέλει να παίξει για το Μαρινάκι. Ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Έρχεται μπάλα στην Τούμπα. Είναι, ρε, ναι, έρχεται στην Τούμπα. Τραβάει ένα μαρκάρισμα ο παίκτης του ΟΧΑΒ στο 6ο λεπτό. Παίρνει την πρώτη κάρτα. Πάει να κάνει μια κούρσα ο Τζάλμα. Μπαίνει στην περιοχή, έξω από την περιοχή. Ωραία. Κάνει ένα τάκλιν, ξέρω εγώ, στην μπάλα. Αυτός δίνει φάουλ και κάρτα και στο στόπερ. Ναι. Στο 25ο λεπτό του δίνει μια κόκκινη. Παίζει με 10. Βουτάει ο Πέλκας μέσα και του δίνει πέλτη. Θα του κλάτα ο Κούγιας μέσα στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ. Οφείλεις να ρωτήσεις. Και στη Λαμία. Η Λαμία θα παίξει για την ΑΕΚ. Μπράβο. Άμα εγώ στείλω τον Σπανοσωτηρόπουλο, τον διαιτητή, ο οποίος έχει φάει κουρασάν φωλή με πατατάκια τσακίρις. Με τον Ναβάρο και τους υπόλοιπους που κάνουν διαφήμιση. Ναι, λοιπόν, για ποιο λόγο να μην αφοβηθώ τη Λαμία? Όχι. Όχι. Πώς θα τη φοβηθώ τη Λαμία? Είπαμε για το κλάμα του Βαγγέλη. Ναι, θα σου πω τώρα για ένα άλλο κλάμα που γίνεται. Το με το Μυροφορίδη μιλάς. Είστε φίλοι, μιλάτε, τον έβγαλε στο ράδιο, μίλησε ο άνθρωπος. Μιλάτε, σου έχει πει τα θέματα του Άρη, τα έχω πει όπως είναι. Όσο είναι ο Μυροφορίδης στον Άρη, δεν φοβάμαι. Δεν είναι τώρα. Γιατί? Γιατί? Έφυγε ο Μυροφορίδης. Δεν έφυγε, αλλά είναι στην απέξω. Δηλαδή. Ήρθε ο Τόμ Πάμπας, ο Τζον Κρίστιανς. Έλα ρε τώρα. Έλα ρε τώρα. Έλα, ρε, τώρα. Ναι. Κουμάντο στο ποδοσφαιρικό τμήμα κάνει. Όχι. Ο νονός σου Β' Εθνική. Όχι. Η κόντρα του μεγαλομετόχου με τον Μυροφορίδη, το φίλο σου, έχει σαν αποτέλεσμα να φέρει τον Τζον Κρίστιανς. Αυτόν εκεί. Ο σωσίας του Γιάννη Γιάνκα, του φωτογράφου. Ναι. Ένας κακομούτσονος, να πούμε, ναι. Ο οποίος λέει ότι έχει λεφτά κτλ. Οι σουπεράδες όμως, έχω δύο σουπεράδες φίλους εγώ. Ναι. Κάναμε μια κουβέντα προχθές έτσι συμπτωματικά. Και μου λένε αυτός ο Τζον Κρίστιανς, ο Τζον Πάπας, πώς το λένε, λέει, είναι, τον έφερε ο Ελευθερούδης. Τον Ελευθερούδη. Ο παλιός τραγουδιστής του Άρη στα γραφεία και ο σουπεράς του Σαωρίδη, ο κολλητός του Κόντι και του έγινε μετά. Τον βρήκε, λέει, ο πρόεδρος και τον έφερε πίσω. Και κάτι σουπεράδες που κάνα δυο που γνώρισα εγώ κτλ. Μου λένε δεν τον γουστάρουμε τον Ελευθερούδη γιατί εμείς θέλουμε να αποταξάσουμε το παρελθόν. Δεν θέλουμε τους παλιούς οργανωμένους κτλ. Έχουμε εξυγιανθεί και δεν θέλουμε τους Ελευθερούδες στα πόδια μας. Τον Πάπας. Ναι. Και πάει στο Λεζαζού εκεί πέρα με κάτι και κάτι κλείνουν τις δουλειές και ο Μυροφορίδης ο φίλος σου είναι απ' έξω με το σπανό. Τα ξέρεις αυτά, ρε! Δεν μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Καλά. Πάρ το Μυροφορίδη και πες τον ισχύει αυτά που λέει ο Φαλακρός. Θα ρωτήσω. Τα λέω στον αέρα, μη στα πω στο διάλειμμα δηλαδή. Κρύψαμε ποτέ κάτι? Πώς το πες? Κρύψαμε ποτέ τίποτα? Όχι, λέμε. Εμείς έχουμε τέτοια βλακεία και δύο σουπεράδες. Με είπαν δύο σουπεράδες. Ο Τόμ Πάπας που λέει και ο Παπαγιανόπουλος, ο Τζον Κρίστιανς. Δεν έχω θείο. Δεν έχω θείο. Είναι θείος του Ελευθερούδη, λέει. Χώθηκε ο Ελευθερούδης στον Άρη για αντίπεινα
του Μυροφορίδη ο Καρυπίδης. Και στο άλλο δεν μου λες 20 χιλιάρικα εσύ, τα μείνεις στα μάξι μέσα. Τρελός, ούτε στην τράπεζα. Ούτε στη σακούλα του μπαμπούλα. Ούτε στην τράπεζα δεν έχω. Τώρα είσαι παίκτης του Άρη εσύ και ακούσα ότι κλέψαν το πρόεδρο. Mm. Δηλαδή έρχεται ο Αδρώνης και λέει: μ' ανοίξαν τη Mercedes τώρα. Και δεν μπορώ να σας πληρώσω. Ναι, και δεν μπορώ να σας πληρώσω. Δεν σε πιστεύω. Θα τον πιστέψεις? Όχι. Ούτε εγώ θα τον πιστέψω. Οι παίκτες του Άρη γιατί να τον πιστέψουν αυτόν τον άνθρωπο ότι του κλέψανε την πόρσα. Βρε, κερδίζει ο Άρης καρδιάς μας. Κερδίζει, ρε. Τι με νοιάζει με. Δεν σε νοιάζει εσένα αν θα πληρωθεί. Να ανέβει κατηγορία θέλω εγώ. Πάλι. Να κάνουν τη δουλειά. Μπράβο τα παιδιά, συνεχίζουν. Μπράβο, σωστό. Κερδίζει ο Ηρακλής. Τι με νοιάζει τι γίνεται από εκεί πέρα. Μπράβο τα παιδιά κερδίζουν. Ποιος Ηρακλής, ρε φίλε. Α, ο Ηρακλής, ναι. Τον ξέχασα. Δεν τον έχω ξεχάσει. Θα κάνω καλίτσα. Α, ψούζεσαι. Ποιος Ηρακλής. Ποιος Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Θυμάσαι τώρα από το πουλάτι, γιατί κάνει δρόμο το μαρινάκι τώρα. Εσύ, Γρηγόρη, Χριστούγεννα θα ψάχνετε για άλλο αφημί. Γρηγόρη, Χριστούγεννα θα είστε έτοιμοι να πέσετε. Γρηγόρη, θα βαρέσετε διάλυση. Πείτε να ευχαριστώ στη δράμα. Γιατί πράγμα. Τον πήρω. Γιατί. Που σα έδωσε. Σα έδωσε του Δανικού και σα έδωσε. Δεν μπορεί να πάει. Είναι, η μία είναι επαγγελματική κατηγορία. Πείτε ευχαριστώ τον Ολλανδό. Η άλλη αραστεχνή. Μπράβο στα παιδιά. Πείτε ευχαριστώ τον Ολλανδό. Σε όλου. Ναι. Και τον Νίκο τον Βαφιάδη και τον Τάσο του Κατσαμπή. Ο Κατσαμπή τι κάνει εκεί. Θα είσαι αστείο τώρα. Τι κάνει. Εντάξει, καλά. Σταματάω. Άμα δεν ήταν Ολλανδό, ποιο Κατσαμπή. Άμα δεν ήταν Ολλανδό, ποιο Αναστασιάδη. Για μένα Ολλανδό είναι η ψυχή. Για μένα. Και έχω κοντραριστεί μαζί του να μου είμαι φουλ πολλές φορές. Υπάρχουν αλλά πολλοί οι οποίοι προσφέρουν. Τι προσφέρουν. Μην προσπαθείς να το εξειδικεύσεις. Το εξειδικεύω. Εσύ το λες γιατί αισθάνεσαι ανόητος γιατί τον έκανες επιθέσεις. Όχι. Και βλέπεις ότι κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά. Τι από εγώ δεν κάνει. Ποιος Κατσιαμπής. Αισθάνεσαι ανόητος. Καλός είναι και ο Κατσιαμπής, καλός είναι και οι υπόλοιποι. Αλλά ο αρχηγός είναι Ολλανδός. Ο Ολλανδός ανεβάζει την ομάδα. Κάθε ο Ολλανδός έβαλε τα στήρια. Ο Ολλανδός τους μάζεψε. Ο Ολλανδός έκανε πάει αυτά. Πώς θα γίνει. Καλά. Τέλος. Για μένα. Το Νάρη που ψάχνει να βρει αφημί στο μπάσκετ, πώς το βλέπεις. Δεν υπάρχει αυτό το. Δεν υπάρχει, όχι. Το φάρο πάει να πάρει. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Όχι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί, ξέρω, ρώτησα. Πες γιατί, τι. Δεν μπορεί, υπάρχουν άλλες δυσκολίες. Δυσκολίες. Ναι. Τι δυσκολίες υπάρχουν. Βρε, γίνεται χαμός, σου λέω. Μην το αγγίζεις. Κάνεις εσύ πιστεύεις ότι του χρόνου τέτοιο καιρό ο Άρης θα είναι με το αφημί αυτό. Δεν θα δαγκώσει τους παίκτες και το δημόσιο, λες. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Πραγματικά εδώ. Φάρος. Αυτό που ξέρω είναι το εξής. Ναι. Η γυναίκα του Λάσκαρη. Η χοντρή. Ναι. Ναι. Είναι έξω γιατί καλοί τη φίλοι πληρώσαν 200.000 ευρώ εγγύηση για να μείνει έξω. Ναι. Για το Λάσκαρη δεν πληρώνει κανείς. Εγώ το. Προβληματιστείτε. Όχι, όχι. Το Βλαχόπουλο πες που έτσι ο Λάσκαρης, ο Λάσκαρης, του λέγω εγώ πριν τρεις μήνες. Τα βραχιόλια πότε θα τα φορέσει ο Λάσκαρης, εσύ αυτό αντιαργιανέ και τα λοιπά. Λέω καλά, τα βραχιόλια ο Λάσκαρης. Η χοντρή θα κάνει και σολάριουμ, η χοντρή θα κάνει και σάουνα και θα γίνει και μισή και μην είδατε τον Παναή. Πάει ο Λάσκαρης μέσα, το λέω εγώ να το ξέρεις. Και το κάθαρμα ο Θωμαίδης που το έβγαλε είναι και αυτός αντιαργιανός. Έλα, πάρε στα άλλα θέματα. Πάρε στα άλλα θέματα. Μιλάω με τον Μυροφορίδη. Τον Πάπα, σε είπε με τον Ελευθερούδη. Με τον Ελευθερούδη μιλάς. Γνωρίζεις ότι μιλάω. Φορτώσανε τον Ελευθερούδη στον Άρη. Εγώ οφείλω να το πω στην οικογένεια. Καλά κάνει. Δεν το ξέρουν. Οφείλω να το πω στην οικογένεια. Και ας βρίζουν. Α, για τον Άρη, μισή τον Άρη. Φαλακρώστε μόνο σου, που στη φορά τον Άρη. Ελευθερούδη πίσω, ε. Ωραία εξυγίανση κάνατε με τον Ελευθερούδη. Φέρτε και τον Κόντι με τον Σαουρίδη και τον άλλο τον Άπλητο. Με τα μαλλιά τον Έγρη από κάτω. Τον Άπλητο. Άντε, μπράβο. Θα μας τιμωρήσουν επειδή αγοράσαμε εισιτήρια για τη θέατρο των Επιστήμων. Ας μην μας τα πουλούσαν. Ποιος τα αγόρασε. Σου μπήκαν μέσα ντου. Με άμκα λέει και ταυτότητα το αγοράσαμε κανονικό. Τι άμκα. 10 από εμάς να πάνε μάρτυρες τελειώσαμε. Ο Θωμαίδης, κλασικός μυθοπλάστης, κινδυνολόγος. Φίλε μου, Γιώργο, να σου πω δύο πράγματα για να καταλάβεις. Έχει λεφτά ο Ιβάν, άστον, μην ασχολείσαι. Τελείωσε. Λοιπόν, δεν θα τιμωρηθεί ο Κυριάκος ο Θωμαίδης, αν πιστεύεις ότι έβγαλε κάτι από το μυαλουδάκι του για να δημιουργήσει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Είσαι γελασμένος. Ναι. Βρήκε κάτι το οποίο είναι πιασάρικο, ναι. Γιατί γράφτηκε στο φύλλο αγώνα. Ναι, ναι. Υπάρχει ενδεχόμενο, και ναι. Από στιγμή υπάρχει ενδεχόμενο, βγαίνει στη δημοτιότητα. Θέλεις. Δημοτιότητα. Δημοσιότητα. Θες να πεις ότι είναι ιντρικαδόρος και το κάνει. Πες το. Ότι είναι αντιπάουξης, δεν είναι. Όπως υπάρχει και ελοχεύει σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του Ολυμπιακού. Να μην το πούμε. Δεν ελοχεύει κίνδυνος του Ολυμπιακού. Ποιος να το πούμε για τον Ολυμπιακό. Ποιο έχει τα λεφτά. Τα λεφτά. Ναι. Γιατί δεν έχει ο Μαρινάκης λεφτά. Τι έχει. Άσε αυτό. Τι έχει. Δεν έχει ο Μαρινάκης λεφτά. Είδα το διαιτητή στο πρώτο γκολ του Πάου έχει τα λεφτά. Έλα, έλα, τελείωνε. Χαϊβάνι. Α, Χαϊβάνι. Χαϊβάνι. Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Θα κερδίσει σήμερα ο Τσαλάν. Τον έχω βάλει να κάνει καλό ποσό. Όχι. Θα χάσει ο Τσαλάν σήμερα. Θα χάσει. Θα χάσει και θα γίνει τη πόπη κάτω. Περίμενα. Για να καταλάβετε γιατί ανόητο μιλάμε.
πριν από 4 μήνες προς τη μήνυμα, όχι 4, 2. Μου λες, με πήρε ο Αναστό και μου είπε ότι είχα πρόταση από τον Πλατανιά, αλλά μου είπα να μην πάω. Ναι, γιατί με την ομάδα μου τα έχει ακατέψει. Είδα τον Παράσκο και λέει, μα τι βλάκας αυτός ο Σαββίδης. Κάναμε πόλεμο στον Ολυμπιακό και δεν μας έδωσε ένα παίκτη. Να τελειώσω. Να τελειώσεις, ναι. Εφόσον δεν θέλουν τον Πλατανιά. Ναι. Γιατί να μου βοηθήσουν τώρα. Και ποιος είπε εσένα ότι ο Πλατανιάς, άμα κερδίσει, θα σωθεί. Θα πέσει μαζί με τον Απόλλωνα για να σωθεί η Κέρκυρα. Α, λες δηλαδή ότι μπορεί να γίνει για χατήρι της Κέρκυρας. Του ΠΑΟΚ δεν είναι η Κέρκυρα, ρε. Δεν ξέρω ποιανού είναι. Τι ποιανού είναι, ρε. Του ΠΑΟΚ δεν είναι η Κέρκυρα. Φίλοι. Ο ΠΑΟΚ είναι φίλοι με την Κέρκυρα. Φίλοι. Είναι φίλοι με τα Γιάννενα ο ΠΑΟΚ. Τι νος, πρέπει. Ε, είναι φίλοι. Καλά κάνω και έχω φίλους, σου λέει ο άλλος. Γιατί να έχω εχθρούς. Φασαρίες είδα χθες. Τι είναι αυτό, να πάω στα Γιάννενα να λένε ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ όλοι. Πάει ο Άρης στις Σέρες, βρίζουνε τον Άρη. Μα ο Άρης δεν έχει λεφτά. Του κλέψαν τα 20.000 από τα μάξι του Καρυπίδη. Ήρθε και ο Ελευθερούδης πίσω. Πες τον Αλέφα. Θα τους κάνουν οι σουπεράδες αλτίο κάτω. Το λέω, το ξέρεις. Θα ανέβει ο Άρης. Ναι, θα ανέβει, ναι. Το Μυροφορίδη πες, θα πάρει τηλέφωνο να σου πει. Εσύ, τι ρε, θα πάρει, θα πάρει. Θα πάρει, πες το. Με είπε ο Φαλακός ότι ο Ελευθερούδης είναι πίσω από τον Πάπα. Δεν τον πάρει τηλέφωνο. Γιατί πρέπει να τον πάρω εγώ. Τον πήρε όταν έβαλε τον κόλο Πασά. Και τι τον είπε. Έκλεγα. Όχι, την αλήθεια πες τον είπε. Καταραμένε, του λέω, ήταν ανάγκη αυτός να βάλει τον κόλ, να πούμε. Θα βάλει και με τη Σπάρτη, ρε. Αν έβαζε και με τη Σπάρτη, θα κάνει. Σιγά τώρα, μην βάλει και με τη Σπάρτη. Τι έσχει, αν έβαζε, θα κάνει. Άσε. Ειλικρινά, πες μου. Άσε τώρα. Θα αρχόσουν με την περούκα του Σιγά, Φαλαϊνή. Σιγά, μη. Θα αρχόσουν με την περούκα του Φαλαϊνή. Τώρα. Ναι ή όχι. Θα αρχόμουν με. Με την περούκα του Φαλαϊνή. Εγώ θα αντιθώ. Πώς το λένε. Εγώ πάντως χθες έμαθα ότι πήγε σε λαλητήριο και φρόντισα να το πω στον κόσμο. Ποιος πήγε σε λαλητήριο. Πώς πήγε σε λαλητήριο. Εντάξει, ό,τι να πω ψέματα. Για. Σε βρήκαμε. Έκανες τον άγνωστο στρατιώτη. Γιατί είναι αλήθεια ότι είσαι μεταμφιασμένος και πας παντού. Ναι. Όταν κάνεις κάτι, το λέω. Ναι. Δεν λέω, δεν κορυδεύω τον κόσμο. Όχι, δεν τον κορυδεύεις. Τι. Τον Ελευθερούδη, ρε, τι έγινε, πώς τον χώσανε, κύριε. Με τρελάθια, με πήρανε σου πελάτε. Ξεκούραμε τον Άρη της καρδιάς μας. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει πρώτος πλέον, με διαφορά 2 βαθμών. Και έτσι θα μείνει. Λοιπόν, και 4 από την ΑΕΚ. Ναι. Από τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, δες, τα δάκρυα, δες πώς κυλάνε στα μάτια του. Ο άλλος από πίσω έχει τίκο, Θεοδόρη, έχει και τίκ, το βλέπεις. Αφού τώρα έμπορο. Κοίτα, έχει τίκ, τίκ έχει. Σαν το Φούντα. Θα φτάσουμε. Δεν τις είδες τις κολόνες. Εγώ και εσύ θα φτάσουμε 84. Αυτό το πέναλτι είναι πέναλτι. Δεν το δίνεις στον Ποτία. Το έδωσε στο Βαρέλα. Άκου να δεις. Καμία σχέση. Άκου, άκου. Είναι στο 17. Άντε ρε φίλε του ΠΑΟΚ τώρα. Άκου, άκου. Άντε ρε ο παδέ. Ο παδέ του Γκλήφης. Δεν δίνει πέναλτι στον Ολυμπιακό στο 17. Είναι πέναλτι. Δεν υπάρχει τεράστιο. Άκου τώρα σου πω. Τραβάει αγκαλιά τον Ποτία όπως τραβάει αγκαλιά τον Βαρέλα. Στον ΠΑΟΚ το δίνει, στο Αγρίνιο, στον Ολυμπιακό δεν το δίνει. Γι' αυτό κλαίνε. Εγώ θα σου πω το άλλο, Μαρινάκι μου. Θα σου πω το άλλο. Όταν πριν 7-8 χρόνια πήγα στην Τούμπα να κάνω ένα ρεπορτάζ εκεί, μας την πέσανε με τις κάμερες στα ΠΑΟΚια. Ξέρεις γιατί μας την πέσανε. Γιατί τους έκανα τρολάρισμα και τους λέω: εδώ στη θύρα 4 που είστε εσείς από πάνω γράφει Vodafone. Η Vodafone λένε του Κόκαλη. Ού, πού είστε, άρχισαν να φωνάζαν. Λοιπόν, τώρα γράφει σουρωτή. Γράφει σουρωτή στο Καραϊσκάκι. Ψήτε να χωνέψετε. Ακού, το ότι παίζει σουρωτή στο Καραϊσκάκι την ώρα που έπαιζε Vodafone στην Τούμπα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βάλτε το στο μυαλό σας. Ένα είναι αυτό. Το πέναλτι στο 17 που γίνεται στον Ολυμπιακό και δεν το δίνει η αγκαλιά στο Ποτία είναι πέναλτι. Και το πέναλτι που δίνει στο Βαρέλα, ίδια αγκαλιά είναι. Όχι, πάει να πει. Διαφωνώ, συγγνώμη. Εσύ διαφωνείς, γιατί την μπάλα δεν. Τα τραβήγματα, οι διαιτητές, άμα θέλει το δίνει. Άμα θέλει, σου λέει δεν το δίνω. Είναι πέναλτι όμως και το ένα και το άλλο. Μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Για το ντέρμπι για να πάμε παρακάτω. Ναι, μία ερώτηση. Είμαστε καταραμένοι και οι δύο. Γιατί είμαστε καταραμένοι και οι δύο. Πω, γιατί εγώ το δίνω 0 ως ένα γκολ. Ναι. Μέχρι το 80 είναι 0-0. Ναι, ναι. Δεν είναι παιχνίδι για να μπαίνουν γκολ. Όχι. Εσύ το δίνεις χ. Ναι. Και γίνεται ένα 2. Εντάξει. Δεν είμαστε καταραμένοι. Εντάξει. Μπάλα είναι. Εντάξει. Ναι. Έχει την γοητεία της. Τι. Α, ναι, και το γκολ του Πασά που ακυρώθηκε χθες. Γιατί έβαλε. Δεν μέτρησε. Δεν μέτρησε. Έβαλε κι άλλο. Ναι. Καταλαβαίνεις τι καταραμένος είσαι. Μέχρι και χθες και θα βάλει κι άλλο. Γυριστός στο γάμα. Έχει καλά πόδια. Θα είναι αργός. Ναι. 7.75, διαβάζω, δεν πειράζει. Εσύ λέει ότι θέλει. Αν το λες σαν ύβρι, πάντως δεν ισχύει και στο επιστρέφω. Πασοκοβολεμένη λέει: το μυρίζομαι. Φυγή Σαββίδη που έλεγε ο φίλος στο Μαΐδιος. Πάλι ενδείξει ήταν. Ρε εσύ, Μπαραντέρ, όταν εσύ με έστελνε, ποιος είναι αυτός με το ίδιο το σακάκι που έρχεται για να πάρει τον ΠΑΟ και σου λέγω ότι δεν ξέρει τι έχει, τότε τι. Με έβριζε. Με έβριζε. Τώρα πάλι με βρίζει. Εσύ θα με βρίζει πάντα. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, ναι. Πάμε στα θέματα. Εσύ. Τα θέματα της ουσίας. Η ουσία είναι ότι. Η ουσία είναι ότι βλέπουμε ξαφνικά έναν Ολυμπιακό να κλαίει, ναι, με αρχή το μεγαλομέτωχό του. Ναι. Κάτι που δείχνει αδυναμία. Ναι. Για όσους θέλουν να το δούνε. Βλέπουμε
έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ναι μεν παίζει καλά, αλλά του μετράνε ένα γκολ το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει γιατί είναι offside, δεν εξετάζω ότι θα γινότανε. Ο ΠΑΣ δεν έδειχνε ικανός να κοιτάξει τα μάτια τον ΠΑΟΚ, να τον αντιμετωπίσει. Εγώ θα πω αν είναι φίλοι ή εχθροί. Βλέπουμε άλλες ομάδες οι οποίες είναι πολύ κακές. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός σαν ομάδα ψάχνεται, ότι με αυτό που κάνουμε τον προπονητή, αντί να τα κάνουν καλύτερα, τα κάνουν χειρότερα. Αφού με λέει χθες ο Φαλακρός ότι αν ήταν Λεμονής, τι θα έκανες. Όχι, άλλο σε ρώτησα. Ποιος χάρηκε περισσότερο, Χιμένεθ ή ο Λεμονής. Ποιος χάρηκε περισσότερο, αν είναι χερέκακος. Ο Μελισανίδης ή ο Κόκαλης, τι χερέκακος. Εσύ αν ήσουν ο Λεμονής, τι θα έκανες. Εγώ αχαιρόμουν, γιατί με διώξαν. Εσύ τι θα μπορεί έκανες. Να έλεγα καλά να πάτε. Κοίταξε, αν αγαπούσα παθολογικά μια ομάδα. Ρε, δεν ξέρω αν θα καιρό. Πρώτα απ' όλα αγαπάμε το τομάρι μας. Μετά από εκεί αγαπάμε τα υπόλοιπα. Εσύ. Το τομάρι σου λοιπόν που βρωμοκοπάει ουίσκι αξίζει περισσότερο από την ομάδα σου. Κι αν ήσουν ο Κόκαλης. Και ήταν αυτό το έκτρωμα του Ολυμπιακού να σου σπάσει το ρεκόρ. Τι θα ήθελες, να το πάρει ο Ολυμπιακός ή να μην το πάρει. Να μην το πάρει. Τότε γιατί είναι. Παλιάνθρωπος είναι ο Κόκαλης. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Το βρήσανε. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Επειδή τον βρήσανε. Δηλαδή θα με πάρει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης θα με πάρει που του έστρωσα αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Γιατί το εξωαγωνιστικό του το έστρωσε ο Κόκαλης. Του το έστρωσε ο Κόκαλης. Μόλι τη Θεσσαλονίκη παρέα. Μόλι την τρύπα τη Θεσσαλονίκη παρέα. Μόλι τη Θεσσαλονίκη. Έλα τώρα. Θεσσαλονίκη, Προέδρου, ΕΠΟ, διαιτητές, δικαστές, τι θες. Τρύπες. Και έρχεται ο Σαββίδης να βουλώσει τις τρύπες. Να βουλώσει τις τρύπες και στα πρώτα 100 χρόνια να μην μπορεί να μιλήσει η Θεσσαλονίκη για την Αθήνα, γιατί ήταν στο ζυγό του Νότου, και σήμερα να κλαίνε οι Νότοι, οι Ολυμπιακοί, για τον ΠΑΟΚ ότι είναι ο αρχηγός της σφύρας των γκάνγκστερς. Αυτό είναι η μεγάλη νίκη. Της παράγκα. Τα κλάματα του Μαρινάκη στην ΕΡΤ είναι μεγαλύτερη νίκη από ότι η νίκη στα Γιάννα ή αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Γιατί δεν είναι απλά ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί να το έπαιρνε επειδή, ας πούμε, για παράδειγμα, θα τα άφηνε ο Ολυμπιακός και επειδή η ΑΕΚ ήταν, ξέρω εγώ, μπορεί να το έπαιρνε. Αλλά ότι το παίρνει έτσι σχέδιο, με τρεις παραμέτρους, ομάδα, διαιτησία και φίλους, αυτό είναι το οποίο εξητάρει. Απ' τη μια τον ΠΑΟΚΣΥ που γουστάρει την εξουσία του Τσίπρα, του Γραμμένου, της ομάδος, τον εξητάρει η εξουσία, και απ' την άλλη τα κλάματα των γαύρων. Τα κλάματα των γαύρων, ναι, παρακαλώ. Χάνει απ' την ΑΕΚ. Ποιος πού? Ο Ολυμπιακός. Χάνει. Και δεν λέει κουβέντα για το Μελισανίδη. Ναι, δεν το θεωρεί τόσο αντίπαλο. Δηλαδή, αν προσπερνούσε η ΑΕΚ πάλι για τον ΠΑΟΚ, θα έλεγε. Ξέρει ότι τα κουρασάν τα έδωσε ο δικός μας εδώ. Ερώτηση από τον 639 και οφείλω να απαντήσω γιατί. Ήθελα να πω κάτι γι' αυτό. Ο κύριος Καλαϊτζής πιστεύει ακόμα ότι θα ανέβει η ομάδα του. Εσύ, Κόκκινη, έχεις Καλαμαριά ως μία από τις ομάδες που θα ανέβαινε. Ναι, την είχα φαβορή. Έτσι. Και εκτέθηκα. Κοίτα, μην πέσεις, είπα εδώ και 15-20 μέρες. Να πω λοιπόν ότι θα πρέπει ο άνθρωπος, προπονητής Δημήτρης Καλαϊτζής. Παρικάρι μου. Θα πρέπει να αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Αργά το λες, Κόκκινη. Να σκεφτεί πάρα πολύ. Μπορώ να μιλήσω όποτε θέλω. Με συγχωρείς. Εγώ δεν κάνω ποτέ το διδάσκαλο. Ναι. Μιλάω για έναν άνθρωπο που τον οποίο τον εκτιμώ και είναι φίλος. Στην μπάλα επάνω. Είναι γενικότερα φίλος και λέω ότι τώρα. Όχι, την κριτική θα την κάνει στην μπάλα πάνω. Λέω ότι τώρα, κοίταξε. Μια φορά δέχομαι, δύο φορές δέχομαι. Κύριε Καλαϊτζίδη, κάτι κάνεις λάθος. Μάλλον κάτι κάνεις λάθος. Γιατί το ότι πρέπει να χάνεις από τον Απόλλων Λάρισας που έχασε ένα 0. 4-0 και χάνεις μόνο ένα 0. Αν αυτό το πράγμα δεν σε ενοχλεί και δεν κάνεις την αυτοκριτική σου, που δεν είπα δεν την κάνεις, νομίζω ότι πρέπει να ψάξεις να βρεις τι γίνεται λάθος στην ομάδα. Τι γίνεται λάθος στην ομάδα. Είναι γέροι παίκτες του, ρε. Τι λάθος κάνει. Εσύ έχεις κάτι να πει. Εγώ, όπως βλέπεις, παρόλη την φιλία, του... λέω πρέπει και οφείλει να ψαχτεί. Άκου, Κόκκινη. Γιατί ο κίνδυνος. Κόκκινη. Είναι ορατός. Κόκκινη, άκου εδώ. Όταν έχω γυρασμένους παίκτες, τι έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θα παραλίγο να πάρει το μάτς. Έβαλε τα χαφ, δεν έχει τρεξίματα. Εντάξει, όταν είσαι 32 χρονών μέσω όρο ηλικίας, Β' Εθνική, και πιάσει Φλεβάρης, δεν έχει τα τρεξίματα. Προχθές έλεγε στην αναμετάδοση ο Σωσίας του Σταύρου Ξενίδη, ο ρεπόρτερ του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Χάρης Δημαράς. Εντάξει. Με ποιον μοιάζει άλλον. Ο Χάρης. Τον κύριο τον Γρανάζει. Ναι. Ο Χάρης. Ναι. Όχι, με τον κύριο τον Γρανάζει. Γιατί ο κύριος ο Γρανάζει τι ήταν, άσχημος ήταν, στο Μικη Μάους. Λοιπόν, έλεγε φεύγουν, λέει, στην αντεπίδεση σαν πολυβόλα. Με ποια ομάδα έπαιζε εδώ πέρα που έχασε ένα μηδενικό. Ο Κισαμικός λέει. Γιατί φεύγουν σαν πολυβόλα. Γιατί οι δικοί μου είναι γέροι. Δεν έχουν γενική αντοχή, δεν έχουν ταχύτητα, πέφτουν κατά τη διάρκεια των αγώνων.
και μένουν με δύο χαφ μόνο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που θέλει να κάνει ο Καλαζίδης η Καλαμαριά, που ξέρει να το διδάξει, πρέπει να έχει άλλο στυλ παιχτών, με άλλες ηλικίες κτλ. Αυτό είναι το μοναδικό λάθος. Δεν έχει άλλο λάθος. Για μένα. Πάει παίξει αύριο, ξέρω εγώ, Άρης Καλαμαριά, Άρης θα παίξει ανοιχτά. Στην Καλαμαριά. Μπορεί να έρθει 2-2, ας πούμε. Να δούμε μπαλάρα. Άκου γνώμη. Να άκου γνώμη, ναι. Γρηγόρη, πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς. Αυτή είναι η ιστορία του Σαββίδη. Ναι. Ναι, μπορεί να είναι και έτσι. Ναι. Σε 2.500 χρόνια θα ξαναμπούν οι Έλληνες στη λαλητήρια και όταν οι Σκοπιανοί θα διεκδικήσουν το όνομα του Τσίπρα. Καλό. Λοιπόν. Πάντως τον βρίζουν οι αριστεροί, του δίνουν ένα μπάζο του Μίλκη Θεοδωράκη, του δίνουν και ένα φίλι στο κούτελο. Δηλαδή, καλά, εσύ στο αυτοκίνητο δεν μου είπες. Ναι. Με συγκίνησε ο τεράστιος Θοδωράκης και το οφείλω δημόσια συγγνώμη. Τώρα γιατί δεν λες τίποτα. Παίρνω τη θέση των αριστερών τώρα. Μας ξεφτύλισε μόνος ο Μίκης. Λες ότι εμένα με συγκίνησε με αυτά που είπε και τώρα γιατί δεν λες κουβέντα. Ο Μίκης ο Θεοδωράκης και ο Αλέξης ο Τσίπρας επικοινωνιακά πήδηξαν την αριστερά. Ο κύριος Τσίπρας με την πολιτική που ακολουθεί. Εγώ το κατακρίνω, αλλά η πολιτική του δεν είναι αριστερή. Και ο Μίκης ο Θεοδωράκης με το συλλαλητήριο έχουν διαλύσει την αριστερά. Δηλαδή γκρεμίσαν το τείχος στην Ελλάδα αυτοί οι δύο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πεθάνει ο Θεοδωράκης, οι πρώτοι που θα πάνε το Στεφάνι θα είναι οι Χρυσαυγίτες. Θα είναι τρελό τρολάρισμα θα είναι αυτό. Θες να μ' ακούσεις. Θα σε ακούσω γιατί να μην σε ακούσω. Πρώτα είσαι άνθρωπος. Πρώτα είσαι άνθρωπος. Ενδιαφέρεσαι να ζεις. Παρακάτω μετά. Σωστά. Μάλιστα. Δεύτερο τι είναι. Σε ενδιαφέρει να μπορεί να τρως. Ναι. Τρίτον, σε ενδιαφέρει η οικογένειά σου. Ναι. Λοιπόν. Τι πιο, για να τα έχεις αυτά, ναι. Αν δεν έχεις πατρίδα, ναι. Δεν έχεις τίποτα. Ούτε ομάδα μπορεί να έχεις, ούτε τίποτα. Άμα πάρεις αεροπλάνο και πας στη Γερμανία, έχεις πατρίδα. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Μια χαρά έχεις πατρίδα. Υπάρχουν πατρίδες παντού. Ναι. Για τους Γερμανούς ή η Γερμανία, για τους Ιταλούς ή η Ιταλία. Για τους Έλληνες ή η Γερμανία. Η Ελλάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν δεν έχεις πατρίδα και αν δεν μάθεις να την πονάς λίγο. Εντάξει, είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν ψοφολογάς γίνεσαι χριστιανός και πατριώτης. Και εγώ, άμα πάω 80 και ψοφολογάω, μπορεί να πάω να κοινωνήσω στην Κρήτη στον παπά. Δεν ξέρω. Μπορεί να φτάσω στο Θεό και να πω: σώσε με Θεέ μου. Και να πω από αριστερό. Δήμαρτον για ό,τι έκανα. Ναι, αριστερό κουμούνι, ξέρω εγώ που είμαι, να το γυρίσω στο πατριωτιλίκι. Δηλαδή, ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει, πάει προς το Θεό και στη δεξιά. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Πιο διαστραμμένη και ο Τσίπρας πήγε πιο μπροστά. Κινήθηκε πιο γρήγορα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Πιο διαστραμμένη ερώτηση για σένα. Ποια είναι. Ο Άγγελος θα χαιρόταν σε αντίστοιχη περίπτωση όπως ο Λεμπονής. Όχι, θα λυπόταν. Γιατί είναι πρώτα παοξής. Όχι. Τι θα είναι. Το ίδιο πράγμα με το λεμόνι. Γιατί είναι πρώτα άνθρωπος. Θα πει τα καριόλια τώρα παίρνουν πρώτα. Με εμένα δεν με στηρίξαν καθόλου. Θα λυπόταν και ο Άγγελος. Φυσικά θα λυπόταν. Γιατί σου λέει εγώ με την κολομάδα που είχα, με τρυπήσανε. Του είχα πρώτους με ένα Ολυμπιακό. Ο οποίος είχε διαιτησία, είχε ομαδάρα. Και τώρα θα πάρει πρωτάθλημα αυτό το τσουτσέκι ο Λουτσέσκου. Χωρίς να είναι μεγάλος προπονητής. Αυτό θα πει. Από Αθήνα. Τι θα πει ο Άγγελος. Τι καλά που πήρε πάλι το πρωτάθλημα. Από μέσα τι θα πει. Μα είναι δυνατόν ο Λουτσέσκου αυτό το τσουτσέκι να πάρει πρωτάθλημα επειδή ο άλλος είναι αγαλαντόμος, να πούμε. Την ΑΕΚ την του το παίρνει το πρωτάθλημα. Την ΑΕΚ την ξεγράφεις. Εδώ και καιρό. Εδώ και καιρό την ΑΕΚ την ξεγράφω. Παίξει την κυπελούχο. Βρε για το πρωτάθλημα. Κύπελο μπορεί να πάρει και ο Κούγιας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε. Παίξει κυπελούχο. Προγραμματιστής από Αθήνα Γρηγόρη και ο Γάβρος που τα ανέσφαζε και κατόπιν έριχνε τριάρες. Για διαφορές δυναμικότητες έλεγε. Μετά, αν δεν γίνεται μπάλα, μην γίνουν αυτά που κοροϊδεύαν, αυτό να λέτε όσοι θέλετε 50-50. Δεν θέλουμε 50-50. Φίλε μου, προγραμματιστή. Μισό. Οι παοξίδες γουστάρουν. Φίλε μου, επειδή σε φίλε μου, αδερφέ. Επειδή σε γουστάρω. Μπάρε μου. Έχουμε ναι. Δουλειά τώρα γιατί το κάνεις. Επειδή σε γουστάρω πολύ για τις απόψεις. Μετά είστε και στον άλλο μήνα. Λοιπόν, χρυσή, άλλο έχουμε να κάνουμε. Μπορείς στον παοξί που ευαγγελίζεται το 50-50 τη δικαιοσύνη και όλα αυτά να του πεις ό,τι θέλεις. Η αλήθεια όμως είναι μία και πονάει. Και δεν θα αρέσει και σε αδέρφια μου Ηρακλειδής και φίλους μου Μαριανούς και πολλούς ακόμα. Τα όργια που γινότανε αυτά τα 20 χρόνια με τον Ολυμπιακό, όχι ρε φίλε, δεν μπορεί να βγει άλλο να κλαίει κιόλας. Ένα διανόητο. Ρώτα εμένα σαν γριά πως έχω κλάψει. Δεν τα είδα αυτά φέτος, συγγνώμη. Εγώ δεν λέω ότι δεν θέλει να γίνει καλύφης στη θέση του καλύφη. Προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όπως εσύ μπορεί, άθελά σου, να ξεχνάς τι γίνει τόσα χρόνια, γιατί ξέρεις, στα ντέρμπι, όταν είσαι μεγάλος οικονομικά, περνάει στον πάει. Όταν βασίζεσαι μόνο στον κόσμο, στη δυναμική του και σε άλλα πράγματα, σε πονάει όσο δεν φαντάζεσαι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με έχει πληγώσει εκείνο το 5-4 όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελλο το 2001.
Δεν ξεχνιέται με τίποτα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Πάμε σούπερ μάρκετ. Και δεν πάμε. Και δεν πήγανε. Πήγανε Μασούτι. Όπως όλοι. Πάμε Μασούτι και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Καλύτερες προσφορές, μεγάλη ποικιλία, εμπιστοσύνη, φιλική εξυπηρέτηση και ακόμα χαμηλότερες τιμές καθημερινά για όλους. Και με τη MasCard κερδίζουμε ακόμα περισσότερο. Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Πολλές, πολλές απίθανες στολές. Πρωτότυπα, αστεία, χαριτωμένα αξεσουάρ μάσκες. Για να φτιάξεις τη δική σου ζουζουνίστικη. Αστεία. Τρομακτική. Διαφορετική. Καρναβαλοφατσούλα. Phantom, Αριστοτέλους 16. Το μεγαλύτερο παιχνιδάδικο στο κέντρο της πόλης. Μπες Phantom και βγες καρναβάλι. Α, και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καν. Μία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Τον λένε Μάρκο και ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Πείτε μας κι εσείς το όνομα του άλλου σας μισού και πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All με δώρο για δύο ζευγάρια την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ένα μπουκάλι κρασί μαζί με συνοδευτικό πλατό στο Όμπερον, Λεωφόρος Νίκης 13. Πώς? Μπες στη σελίδα στο Facebook των For All Stores, κάνε share το διαγωνισμό και tag αυτόν που αγαπάς. For All and For Love. Γιατί το κόκκινο μας πηγαίνει πολύ. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Τώρα μας προσέχουν ακόμη περισσότερο με μια σούπερ προσφορά από τη Ford στάθης. Πλήρης τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος του Ford σας για όλο το Φεβρουάριο. Δωρεάν. Διατηρήστε το Ford σας ασφαλές και σε άρεστη κατάσταση. Τους ξέρω και με ξέρουν. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2394-0-256-05 ή στο fordstathis.gr. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Oh, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Κώστα, να φορέσω τη ροζ περούκα. Ό,τι να είναι, μωρέ. Ή τη στολή μαθήτριας. Ό,τι να είναι. Οκ, okay, τα βάζω όλα και φύγαμε για το χορό στην κάτω Παρδικούλα. Α, είπαμε ό,τι να είναι. Όχι όπου να είναι. Το Φεβρουάριο πάμε Princess Hotel. Τσικνοπέμπτη με τα χάλκινα γουμένη σα. Pole Dance Show του Αγίου Βαλεντίνου. Μπάντα Λατίνικο το Σάββατο 17. Και Στέλλα Καλαϊτζή με Άκη Ρωμανό την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου. Και ελληνικές βραδιές με εκπλήξεις στις 10 και 24 του μήνα. Princess Hotel στη Γευγελή.
Το βραδινό γεύμα δεν μπορεί να περιμένει το επόμενο πρωί, το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές αυτή την εβδομάδα. Σουβλάκια χοιρινά του Χασάπι 600 γραμμάρια συν 240 γραμμάρια δώρο 3,29. Ελληνική ρετσίνα 1,5 λίτρο 24% φθηνότερα 2,19. Και ελληνικά καρότα συσκευασία 2 κιλών το κιλό σε απίστευτη τιμή 62 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Όχι αυτά που σου ζητάει, ρε. Ο κόσμος έχει διάθεση. Εγώ για τον Ολυμπιακό. 0-4 Ερακλής. 1-0 ο Άρης. 1-3 ο ΠΑΟΚ. Μόνο Απόλλωνας. Γιατί τα βάζεις όλα σε ένα τσουβάρι, παιδιά. Δηλαδή. Γιατί είμαι τοπικιστής. Τι είσαι? Τοπικιστής. Δηλαδή η νίκη του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Ναι, δηλαδή πώς το βλάζει. Δηλαδή τώρα ο Ηρακλής είναι για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Λοιπόν, τώρα, δύο λόγια για τον Άρη. Όχι, θα πάμε σε κόμμο. Δευτερόλεπτα. Καταρχήν να πω ότι. Κανέναν, τίποτα. Τι να έχει, θα βάλει Καζαντζίδη και μετά. Η διαιτησία πηδάει τον Άρη κανονικά. Λοιπόν, δεν μέτρησε τον κόλ του Πασά, δεν έδωσε πέναλτι. Η Βέρεια ήταν κυρία και ο διαιτητής ήταν υπέρ της Βέρειας. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι γίνεται με τον Άρη. Η Βέρεια έκανε ό,τι μπορούσε για να κάνει πέρα. Περίμενε. Στην ΕΠΟ γραμμένος είναι Αριανός. Αλλά είναι και φίλος του Σαββίδη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να ανέβει ο Άρης στην Αλβέντη, δεν τον γουστάρει. Ούτε ο Ηρακλής. Δεν με νοιάζει για τον Ηρακλή, ο Ηρακλής είναι γάμα, έχει δρόμο ακόμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Αριανοί λένε ότι πίσω από το δάκτυλο της διαιτησίας κρύβεται ο ΠΑΟΚ. Όπως λένε ότι το βουό το δώσαν, λέει, Χαρτζηλίκη, λέει, για να πάει στην Κρήτη, ΠΑΟΞΥΔΕΣ, λέει, για να μην πάει στον Άρη. Έτσι λένε αυτοί εκεί πέρα. Το κατάλαβες? Βάλε λίγο τον κύριο Μαρινάκη. Όχι, λοιπόν. Ο Στελάρας είναι αυτός, ρε. Στελάρας. Στο χοντρό αφιέρωση από τον Κουλιανό, μου είπε. Εσύ δυο δάκρυα χάλασες και εγώ μισή ζωή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορεί να κάνεις την ορική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχεις μπροστά σου την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκίνητο του και να γίνει οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Μεγάλο παζάρι εναλλακτικό στο www.listoparto.gr, πάλι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη και για τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλφα-μητρία κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344, θα στο πάρω το στοίχημα για το φαγητό. 1, 2, 3, 4, περίμενε, 10. Δεν θα είναι ούτε 20 παοξίδες θα στείλουν μήνυμα. Μάλιστα. Θα δει που έλεγε ότι θα έχουν 100 μηνύματα, έλεγε. Αυτόν τον Ανταρσία, τον κομμουνιστή, τον Σαλάχ, πώς τον είναι. Έλεγε 100 μηνύματα, έλεγε οι παοξίδες. Ούτε 20 δεν θα στείλουν. Ούτε 20 δεν θα στείλουν. Κόκκινε, εσείς και οι Αριανοί, όταν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα πάτε σε καμιά καλλικράτεια στα εξοχικά σας εκεί να βάλετε και κερί στα αυτιά, γιατί δύσκολη θα είναι η μέρα. Ευτυχώς εγώ δεν ακούω από τον Αυτό είναι αυτή η σοκουβά. Ευλογία Θεού. Κάθομαι έτσι. Πάνε 6 γραμμές. Περίμενε. Ναι. Δύο πράγματα. Γλιτώνω από την κρίνια, θα γλιτώσω και από τα πανηγύρια των ΠΑΟΞΥΔΟΥ. Ποια κρίνια γλιτώνεις? Μη. Ναι. Μη. Τώρα κολλάει το μη. Παμή. Ναι. Είπα εγώ να πεις ναι. Ναι, αλλά περιμένουν οι άλλοι. Σκόντα Εσχιάδης Μπαλοδήμος. Η μεγαλύτερη. Η καλύτερη, τιτανοτεράστια. Ένα Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου έμεινε ένα. Μπορεί τώρα που σας το λέω να έφυγε και αυτό. 17.050 ευρώ. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Είναι κρίμα για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί να μην το κάνουν δικό τους. Γεμάτες οι γραμμές. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο. Παρακαλώ. Έλα ρε Μακεδόνες. Γεια σου αδερφέ μου. Λοιπόν, θα το πάρω πολύ γρήγορα σήμερα. Δεν το πάω αργά. Σήμερα είναι η μέρα για τον ΑΕΚΤΗ από την Καστοριά. Να βγει να τα πει, να ξεπικάρει ο άνθρωπος, γιατί τον έπρεπε. Τι έχουμε... να πει ρε οφελός. Έδωσε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ εχθές. Τον έχουμε... Ναι ρε Κωνσταντίνε, αλλά λες ότι η ΑΕΚ έτσι, η ΑΕΚ αλλιώς, νίκησε δύο φορές τον Ολυμπιακό, νίκησε τον ΠΑΟΚ.
Αν νικήσει και τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, γεια σας. Κουρασάν, έχει κουρασάν, να δώσει. Δεν αφού ξέρω, δεν έχει κουρασάν, πώς θα πάρει πρωτάθλημα. Το δικαιούται η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, αλλά δεν θα το πάρει. Δεύτερον, για τον κύριο Θοδωράκη, οι αριστεροί κάπου έχουν δίκιο. Το 91 με το Μητσοτάκη που πήγε, δέχτηκε τον όρο Μακεδονία. Ναι. Τώρα σήμερα, εντάξει, ο άνθρωπος είναι παθιασμένος όπως όλοι μας. Και αν χρειαστεί και πόλεμος, πόλεμος. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, θα τον πάρουμε με το καρότσι να τον πάμε εκεί να πολεμήσει. Ναι, σωστό. Θα φέρεις εσύ ραπανάκι από τη Λαϊκή να πετάμε στους Τούρκους να κάνουν πίσω. Πάμε στον επόμενο. Κοίταξε, οι αριστεροί είναι χολωμένοι με τον Μίκη Θεοδωράκη. Απλά επειδή τον έχουν μεγάλο σεβασμό. Μπροστά στη σημαία και την πατρίδα, όποιος βάζει το κόμμα, ζει σε άλλο κόσμο. Ναι. Ναι. Άρα είναι ανθέλινες αυτοί οι οποίοι λένε ενάντια στους Λαϊκούς. Ζει σε άλλο κόσμο. Α, ζει σε άλλο κόσμο. Παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι τέτοιων βαρέων χαρακτηρισμών. Εγώ είμαι. Είναι ανθέλινες. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στον Κωστή θα ήθελα να απευθυνθώ. Ναι, κύριε. Άκουγα το πρωί την εκπομπή του Χρήστου Ραγκάζη γιατί είμαι για ακροατής του. Ναι. Αλλά επειδή δεν τον άκουσα σε όλη τη διάρκεια του διόρου. Ναι. Είπε ότι μετά το αποτέλεσμα το χθεσινό, αν θυμάμαι καλά, θα έρθει ο Ολυμπιακός, λέει, με προπονητή τον Νίκο τον Αλέφαντο και βοηθώ τον Κώστα τον Ραπτόπουλο στην Τούμπα. Και λέω, δεν παίρνω ένα τηλέφωνο τον Κώστα να το ρωτήσω. Ναι. Αληθεύει αυτό, κύριε Ραπτόπουλε? Αν θα γίνει αυτό, θα σας το δώσω ακριβές χώρες, να είσαι σίγουρος. Και εγώ με τον Αλέφαντο στην Τούμπα δεν χάνω βοηθός. Λοιπόν. Και με κόντρα διαιτησία. Και κάτι άλλο. Ας μου φέρει και το Σιδηρόπουλο. Μηδέν, και κάτι άλλο, κύριε Ραπτόπουλε. Λέγε, φίλε, ναι. Κύριε Ραπτόπουλε, εγώ εμπορεύομαι λιπαντικά και γράσα. Θα ήθελα να μεσολαβήσετε να στείλετε ένα 16-κιλο δοχείο γράσο στον κύριο Αλέφαντο. Είναι εύκολο. Ακούστε λίγο, τα κουβαρταλίκια μην τα λέτε εσείς οι παοξίδες, ο άλλος πληρώνει. Δεν είμαι παοξής, κύριε Αλέφαντο. Στηρίξτε τον, στηρίξτε τον, στηρίξτε τον. Ε? Τον Αλέφαντο, τι να τον πεις, 80 χρονών οικονομάει 3.000 το μήνα. Χίλια χρόνια Ηρακλής είμαι, γήπεδο στον Ηρακλή. Ηρακλάρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Κοίταξε, εκεί που σε πήγε ο ΠΑΟΚ. Εκεί που σε πήγε ο ΠΑΟΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική, κάτσε στο δάχτυλο το κοντό του Γιώργου του Σαββίδη. Έχω γράσω και για σένα, Κωστάκη. Γέλα, σε πήγε ο Γιωργάκης ο Σαββίδης δύο κατηγορίες κάτω. Ο Γιωργάκης ο Σαββίδης με τα κοντά τα δάχτυλα, σε πήγε δύο κατηγορίες κάτω τα γάρια εσύ που θες γράσω. Ακούς Ηρακλάκη και αρρωσταίνεις. Δύο κατηγορίες κάτω και στη ΣΕΚΑΠΟ. Ο Γκαραζιέρης υπάλληλος, έλα. Πάμε. Σας ξεφτέλησε ο Γιωργάκης. Επειδή βρίσατε τη γιαγιά του, σας πήγε δύο κατηγορίες κάτω. Ποιος Ηρακλής? Ποιος Ηρακλής? Με τον Κατσαβάκη έπαιζες εχθές, ναι. Ορίστε. Παρακαλώ. Έλα. Ολυμπιακός. Περαστικά. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την νίκη της. Εμείς δεν τα έχουμε περισσότερο με τον... με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, θα έχουμε με τον Μαρινάκη. Μπράβο, αυτό. Δικός μας είσαι εσύ. Κατάλαβες, φιλαράκι. Τι εννοείστε ο Μαρινάκης, έλα. Εμάς μας ξεφτέλεσε ο Μαρινάκης. Τρία χρόνια τώρα πουλάει, ξεπούλησε πριν δύο χρόνια την ομάδα, 13 παίκτες. Και ενώ ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, μπορούσε να ήταν μπροστά, απέλυε τον προπονητή, μαγκές έκανε και νόμιζε, δηλαδή ήθελε να δείξει στους φιλάθλους ότι μόνος του μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, αλαζόν. Αλαζόν. Είναι αλαζόνας, αλαζόνας. Εμείς τα έχουμε αυτόν. Εγώ δίνω συγχαρητήρια και εύχομαι. Ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει. Δεν το συζητάμε. Δεν παίρνει πρωτάθλημα τίποτα. Εύχομαι ο καλύτερος ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Μέσα από την καρδιά μου. Μπήκε ο Μελισσανίδης στα ποδητήρια και είπε στον Γιακουμάκη: μπράβο ρε παλίγαρε. Ούτε 100 ευρώ να πάρει παγωτό δεν τον έδωσε. Τον είπε: μπράβο ρε παλίγαρε. Ο Μελισσανίδης ευτύχησε να έχει σωστό προπονητή. Σωστό προπονητή. Και όλη τη δουλειά την κάνει ο Χιμένες. Ο προπονητής την κάνει. Φίλε, παίκτες δεν φίλε, έχει, αλλά εκεί. Είδατε μετά το 1-0. Ένα πράγμα θα σου πω. Επειδή έχουμε γίνει ρόμπα και εγώ με τον Κώστα. Ναι. Για το θέμα της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ δεν γονάτισε, αγωνιστικά. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, από φυσική μπράβο. Κατάσταση, θα πρέπει να τα λέμε όλα. Να ξέρεις το εξής, ο Μελισσανίδης μπορεί να είναι ο Τσιγκούνης, ο Δραγμοφωνιάς, οτιδήποτε, αλλά έχει οπλίσει την ομάδα με τέτοια μπράβο. Πρόσωπα μπράβο. Που γνωρίζουν μπράβο. Το τι κάνουν μπράβο. Όσο κανείς. Έτσι ακριβώς, πίσω από το Μελισσανίδη υπάρχουν κάποια στελέχη καλά, που ελέγχουν την κατάσταση στην ομάδα. Δεν κλέβουν. Εγώ είδα για μια στιγμή, μόλις έβαλε ο Ολυμπιακός τον κόλ, αντί να ανέβει,
ανέβηκε η ΑΕΚ και φανατισμό μεγάλο, με φανατισμό μεγάλο τον παρέσυρε τον Ολυμπιακό και έβαλε και δύο γκολ. Και πάλι συγχαρητήρια τη δίνω. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια επίσης για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά. Σας χαιρετώ να μην σας παρακαλώ. Γεια σας. Στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε. Πιο εύκολα θα ξεφουσκώσει ο κόκκινος στα μάγουλα του κόκκινου παρά η ΑΕΚ. Να ξέρεις. Για μένα φίλε, ναι. Να έχεις από τον Οκτώβρη λες θα ξεφουσκώσει, θα ξεφουσκώσει. Ε, πότε πια θα ξεφουσκώσει, ρε. Σήμερα ασκείς τον έχεις δικαίωμα. Όταν δεις τον Μπουτάρι να φωταγωγεί τη Θεσσαλονίκη, τότε θα ξεφουσκώσει. Το Μάιο. Πλάκα μας κάνει. Στη Φιλαδέλφια δεν θα κάνει ο Δήμαρχος φωταγώγηση. Ας μην κάνει, ρε φίλε. Εγώ τους έκλεισα το σπίτι την Τετάρτη, τους διαλύω να ξέρω. Α, εσύ δηλαδή είσαι όπως έκανε ο ΠΑΟΚ παλιά. Κερδίζω τον Ολυμπιακό και ας το πάρει ο άλλος το πρωτάθλημα. Όχι. Όχι. Και την άλλη Πέμπτη, ναι, τα Ουκρανάκια, ναι, βάλε το σπίτι σου ότι θα τους κερδίσω και αυτούς. Για να δούμε. Λέγε κόκκινε. Άντε, γεια. Γεια σου φίλε. Εγώ λέω θα περάσει ο Ολυμπιακός με γκόλ εκτός έδρας. Ναι. Αν τους ξαναπάρουνε. Ναι, γεια σας. Μακάρι βέβαια, αλλά δεν. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλος της ΑΕΚ είμαι και εγώ. Καλώς το. Είχα ξαναπάρει στην εκπομπή σας και σας είχα βάλει λίγο χέρι να μην ασχολείστε τόσο με την ΑΕΚ. Χέρι να βάζεις το διπλανό που του αρέσει, όχι σε μένα. Ναι. Εντάξει. Στην Αθωνιάδα αυτό. Αυτός είναι πάει έξουλα. Στην Αθωνιάδα αυτό το βάζαν πόδι. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο παικτικά. Ναι. Έτσι, όποιος πίστευε ότι η ΑΕΚ θα χάσει αυτό το παιχνίδι, δεν ήξερα από ποδόσφαιρο. Εντάξει. Συγγνώμη που το λέω για εσάς τους δύο. Σας έχω ξαναπεί. Δεν δώσαμε ότι η ΑΕΚ θα χάσει. Πάμε, πάμε. Πες ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Ναι. Ελεύθερα εκφράσου. Μια ολοπετσωμένη ομάδα από την ΑΕΚ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ομάδα με όλη την έννοια της λέξης. Δεν την κερδίζεις εύκολα όσο οι διατησίες είναι αυτές που βλέπω εγώ μέχρι τώρα. Εντάξει. Όπου θέλω να πω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έπαιξε και λίγο ΑΕΚ. Αν θέλουμε να τα πούμε τα πράγματα σωστά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση στην αγωνιστική ημέρα που είδα ήταν οι δηλώσεις του Πετράκη που δεν αναφέρθηκε στο goal of sight, το οποίο δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Όποιος μου πει ότι είναι ανθρώπινο λάθος αυτό που είδα εγώ, δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο επόπτης είναι στην ευθεία, ελέγχει και την κεφαλιά του Πρίβου Γιώβιτς και τη θέση του Πέλκα, είναι στην ίδια ευθεία και έχει χάσει αυτή τη φάση. Λοιπόν, και να μην σκούζει ο προπονητής. Να μην τιμάει ούτε ο προπονητής των ιδρών των παιχτών του. Γιατί που ξέρεις εσύ οι παίκτες του, αν βγήκαν ζημιωμένοι ή χαμένοι που χάσανε. Α, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν πάω μέχρι εκεί. Εγώ πάω μέχρι αυτό που είδα, τις δηλώσεις του Πετράκη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για το ξεφούσκωμα της ΑΕΚ, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Είναι δεδομένο να μην είμαστε χαζοί. Έχει μπροστά της τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τώρα αρχίζει να φορτώνεται πραγματικά το πρόγραμμά της. Οπότε θα το δούμε στη συνέχεια. Υπάρχει αυτή η περίπτωση να υπάρξει μια συγκεκριμένη κόπωση. Αν και βλέπω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά ο Χιμένες και έχει κάνει δημιουργήσει μόνο στο βάθος τον πάγκο. Βλέπω μεγάλα ανεβάσματα στην απόδοση παιχτών της Σάκη. Και χθες πήγε κουτσός. Κουτσός, 4-2-3-1 κουτσός. Με τον Μπαγκασέτα Extreme, κουτσός πήγε. Ναι, κουτσός πήγε. Και δεν είδαμε και ΑΕΚ. Έτσι. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση. Αυτόν τον Ολυμπιακό. Έπρεπε η ΑΕΚ να τον βάλει. Κοίτα, αυτόν τον Ολυμπιακό του πήρε στο κέντρο με 3 χαφ. Ο Ολυμπιακός. Και τέταρτο τον ανεμικό Φορτούνι. Αν ο Ολυμπιακός είχε ένα χαφ λιγότερο, θα είχαμε άλλα. Εννοείται, εννοείται. Αυτό δηλώνει ότι η ΑΕΚ βιολογικά Φεβρουάριο είναι προς έκπληξή μας πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Μαγκιά της. Ίσως είναι τα ίδια επίπεδα και με τον ΠΑΟΚ. Είναι... Συγγνώμη λίγο, sorry λίγο, συγγνώμη. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι από τις χειρότερες ομάδες. Δεν θεωρώ τόσο την ΑΕΚ ότι έπαιξε. Ο Ολυμπιακό το θεωρώ, συγγνώμη ρε παιδιά, από τις χειρότερες ομάδες που υπάρχει. Ρε φίλε, όταν δίναμε τον Ολυμπιακό, και περισσότερο εγώ, όταν δίναμε τον Ολυμπιακό γκολ-γκολ κάτι 2,5 φράγκα, 3 φράγκα και δεν βγαίνανε. Και λέγανε κάτι φίλοι του Ολυμπιακού, μαδάρα έχουμε. Ο Κωστής με είχε καλύψει και τον ευχαριστώ γι' αυτό και λέει όταν θα παίξω σοβαρό αντίπαλο, λέει θα δείτε. Έτσι φάνηκε και από το μάτς της Τρίπολης. Και στην Τρίπολη φάνηκε που έπρεπε να χάσει ο Ολυμπιακός και χθες. Στην Τρίπολη, ακόμα και να κέρδιζε ο Ολυμπιακός εχθές, στην Τρίπολη φάνηκε ότι έχασε το πρωτάθλημα. Έτσι, μπράβο. Ακόμα και να κέρδιζε χθες, στην Τρίπολη φάνηκε ότι έχασε το πρωτάθλημα. Και θα πω κάτι που είπα το Γρηγόρη. Όταν πριν 10 χρόνια στην Τούμπα σε ρεπορτάζ μου την πέσαν παοξίδες γιατί τους κορόιδευα, στη θύρα 4 είχε Vodafone του Κόκαλη.
Τώρα κοροϊδεύω τους Ολυμπιακούς που έχει σουρωτή στο Καραϊσκάκι. Και το άλλο το σημαντικό. Στο 17 του παιχνιδιού, ναι. Ολυμπιακός ΑΕΚ, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη διαιτησία, αλλά όχι με τον ελεϊνό τρόπο που την είχε ο Ολυμπιακός. Τα λες πολύ σωστά. Δηλαδή, αγκαλιά στον Ποτία, παίζεται. Αγκαλιά στο Βαρέλα, αγκαλιά στο Βαρέλα, μπέναλτι. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ξεφτιλίζει. Δεν ξεφτιλίζει. Σταμάτα κόκκινε. Τον αγκαλιάζουν και το φυλάζουν. Δεν... Σταμάτα κόκκινε. Πρόβατα. Και εσύ το Μαρόγλου τον αγκάλιαζες εδώ και το φύλαγες. Και το Διαμαντόπουλο που είχαν έρθει. Σταμάτα. Και εσύ ζώνησε. Με κόβεις τώρα. Να πω κάτι τελευταίο για να, με μιλήσεις, τώρα. Να μιλήσει και ο άλλος. Ναι, φίλε. Συγγνώμη. Ναι. Ναι, να πω κάτι τελευταίο. Ναι. Έβλεπα το παιχνίδι χτες με Ολυμπιακούς, Παοκτζίδες και τα λοιπά σε ένα τραπέζι. Θα τον εκτελέσω στον αέρα, ότι είδα και του το έλεγα. Λέω ρε παιδιά, μην φοβάστε τον Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ να φοβάστε. Αυτό τον Ολυμπιακό με στην Τούμπα δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν τον κερδίσετε. Την ΑΕΚ δεν ξέρω πώς θα κερδίσει. Φίλοι μου, Παοκτζίδες είδαν το Ολυμπιακό ΑΕΚ 0-0 και είπανε μακάρι να περάσει ο Ολυμπιακός. Την ΑΕΚ τη φοβόμαστε. Ναι, κατάλαβα. Να είσαι καλά. Σάββας Καψάλης. Ο φίλος μου ο κολλητός και η παρέα του 10 άτομα Παοξίδες. Νιώθει από μπάλα. Παοξίδες μαναδίσκη. Νιώθει από μπάλα. Κλαδά, κουζούδες και τα υπέρ. Νιώθει από μπάλα σου λέω. Ναι, άντε. Λογαράδες και τέτοια. Σταμάτα ρε. Και παίξε διπλός. Μάνταρες και τέτοια. Επιμένω πριν. Ήταν και ο Μάνταρας εκεί. Ναι. Λέγε φίλε. Λέγε φίλε. Ορίστε. Ναι. Πάνε στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Λοιπόν, είμαι λίγο διχασμένος και θέλω μια βοήθεια. Ναι, θα σε βοηθήσει ο Γρηγόρης. Λοιπόν, από τη μια, αριανός μιλάμε είμαι, από τη μια έχω τρελαθεί γιατί θα έχουμε τρελή καζούρα αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη βγάζω τόσο γούστο με το Μαρινάκι και πραγματικά αυτός ο μπαμπά δεν βγαίνει ο έξυπνος να βγει να κάνει μια δήλωση σε αυτά που είπε ο Χοντρός. Θα βγει. Και να τον πει. Δεν θα αντέξει ο Κοντός. Δεν υπάρχει. Ναι. Κάτι θα κάνει. Θα τον βρει. Να βγει και να πει. Κοίταξε, να κάνει επειδή. Άκου να δεις. Επειδή εμείς. Συγγνώμη, φίλε. Επειδή ναι. Προηγούμεστα. Προηγούμεστα. Ναι. Προηγούμεθα, ναι. Λέω πάντα. Κύριε ναι. Βαγγέλη, τι έχετε να πείτε για τη θυσία του σημερινού αγώνα. Είναι κατάπτυστη. Κύριε Βαγγέλη, πείτε. Ναι, κατάπτυστη. Πείτε. Είναι κατάπτυστη. Γιατί κλαίτε, κύριε Βαγγέλη. Γιατί δεν πήγα τα κρουασάν, εγώ μαλάκας. Πίστεψα ότι. Αυτό του γίνεται. Ρε φίλε, παίρνει το πρωτάθλημα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και βγαίνει και κλαίει. Όξο ρε, ντρέπεσαι λίγο. Άκου τώρα τι πρέπει να βγει να πει άλλο ο παπά. Δεν μου λες εσύ που χαίρεσαι. Όταν η διαιτησία σε πάει ανάποδα τον Άρη. Πρέπει να βγει να τον πει. Κάνε τώρα ομάδα να κερδίσει και τους διαιτητές. Έτσι πρέπει, ρε φίλε, να βγει να τον πει. Ο μπαμπά. Έτσι. Θα τον πει. Ναι, ναι, να βγει να τον δώσει απάντηση στον Χοντρό. Για μας εντάξει, ρε φίλε, μας πολεμάνε. Όταν έχεις αυτόν τον πρόεδρο της ΕΠΟ Αριανό και σε παίζει 70-30 ανάποδα διαιτησία και Θεσσαλονικιό, πόσο έβγαλε, καταραμένη ομάδα είσαι. Έβγαλε το Αριανάκι από μέσα του, είδες 70-30 εναντίον σου. Γιατί, στη Βέρεια έτσι ήταν. Και το γυρνάει τώρα. Δεν είναι χαζός. Και με τη Σπάρτη από ό,τι έμαθα. Γεια σου, αδερφέ, γεια! Όχι, γεια σου, αδερφέ, γεια! Γεια σου, αδερφέ. Άμα ήταν Ηρακλειδέας ο πρόεδρος της ΕΠΟ και έπεσε τον Ηρακλή ανάποδα στη Β' στη Γ' Εθνική, δεν θα φωνάζατε. Επίσκεψη θα είχε. Επίσκεψη θα είχε. Ναι. Από ποιο, από τον Πιφτέκι. Από μένα. Από σένα. Από μένα. Ναι, θα του και να πει στο φίλο σου που στέλνει μηνύματα. Ναι. Εγώ, αν δεν ακούσω τους ποδοσφαιριστές του Άρη ότι είναι πληρωμένοι, δεν πιστεύω τίποτα. Εντάξει, Μεσχέ! Πληρώθηκαν, λέει. Ακούτε ρε τι λέω! Ρε, πληρώθηκαν! Άκουρε σατανικά, του στέλνει ο πρόεδρος μήνυμα. Δεν τρέπεστε λίγο, λέει. Πάλι με λιδωρείτε. Πληρώθηκαν οι υπόδομοι. Εσύ λες ότι είναι απλήρωτη. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρόεδρος. Για το πιστεύω. Ξέρω, αφού βγαίνουν και λένε ότι δεν έχουν πρόβλημα στα. Για τον Ελευθερούδη να μας πει. Αν τον έφερε πίσω το σουπερά τον Ελευθερούδη. Για τη διαιτησία. Ναι. Και για, ρώτα το φίλο στον πρόεδρο. Ναι. Για τη συμπεριφορά των παικτών της Βέρειας μέχρι το 70 που η κλωσιά πήγαινε σύννεφο. Και να μας πει τίποτα. Ναι, μπορεί να σου πει για μετά το 70. Όχι, να μου πει μέχρι το 70. Μετά το 70 δεν θέλω τίποτα. Δεν του είχαν κλέψει το πορτοφόλι τότε. Ρε. Στον επόμενο, ναι. Ναι. Πάει. Ναι. Η Γαλάδα. Ο πρόεδρος είναι γαλάδο. Ούτε μπουρτζόφλακε. Το Πασόκ είναι εδώ, ρε! Ο Κουλιανός ευχαριστεί για το πρωτάθλημα που δίνωσε χθες. Ναι. Ακούσε με κύριε Ραυτόπουλε λιγάκι. Όσα γλωσσόφυλλα και να ανταλλάξει ο κύριος Πετράκης με τον οποιοδήποτε, όσο ορσάκια να μην καταλογιστούν ότι θα πάρω πρωτάθλημα κερδίζοντας δύο φορές τον Ολυμπιακό με ανατροπή και με διπλό στη Τούμπα,
είναι ό,τι πιο απίθανο μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι αξής. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που θα πάρω πρωτάθλημα με το τέταρτο πάντε στην κατηγορία. Τώρα παζιντόμισα. Ξέρω ότι συγκινήσε, γι' αυτό το βάζω. Η ΑΕΚ με συγκίνησε, κύριε Κόκκινε. Δηλαδή τώρα με αυτό που ακούς δεν συγκινήσε. Η ΑΕΚ με συγκίνησε, κύριε Κόκκινε. Η ΑΕΚ σε συγκίνησε. Συγχαρητήρια για την μαγιά της ομάδας. Μπράβο. Μπράβο για την μαγιά που είναι. Ναι. Πότε θα γλυφτείτε εσείς προσωπικά. Πότε θα βγάλετε τα ρούχα, θα σας έχει κάνει ρόμπα, σας έχει διαλύσει αεκάρα. Πότε επιτέλους θα γλυφτείς ρε ρόμπα. Ρε φαρακρούλι. Πότε θα γλυφτείς. Κρούλι. Εγώ... Σε έχει ξεφτυλίσει ο χειμένοφες, έχει το όλο μπακάκι ρε. Εγώ για το λίθα παρεξιόμουν. Πότε θα βγάλεις τα ρούχα, σε έχει διαλύσει αεκάρα, το καταλαβαίνεις. Προφτώρη σου έλεγα, πάρε το σπίτι σου στο 4,5 της ΑΕΚ να πάρει πρωτάθλημα. Με βιολογικά κρουασάν προφιτερόλ! Ότι εσά μου πεις κύριε αυτό που λέει. Δεν μ' αρέσει αυτό που θα σου πω. Δεν θα το πάρεις. Ορίστε! Δεν θα το πάρεις. Καλά, εσένα σε έριξε ο Πάοκ στη γάμα και πάλι δεν τρόπαιο θα το πάρεις. Τρόπαιο θα πάρει. Δεν υπάρχει εσύ ρε φίλε. Ρε εσύ. Δεν υπάρχει. Άμα έρθω και σου ρίξω καμιά κατσίκα στο κεφάλι. Θα σε έριξε, θα βγει στη γάμα και το κλείσετε ακόμα. Είσαι απίστευτη. Ποιο το έκλεισε το μαγαζί. Είσαι απίστευτη ρε. Ο Ηρακλής θα είναι εδώ πριν πάρει χαμπάρι. Είστε απίστευτοι ρε! Ο Ηρακλής είναι εδώ! Είσαι απόγονος! Είσαι απόγονος! Είσαι απόγονος Ηρακλειδέων! Σας έχει τεντώσει το κορμί ο Σαββίδης και συνεχίζει να το πείτε! Τους πήγε ο Σαββίδης δυο κατηγορίες κάτω! Δυο κατηγορίες κάτω! Να είσαι Ηρακλειδέας! Ο μπαμπά να σε πάει γάμα εθνική και να παίρνει πρωτάθλημα με δημόσιες σχέσεις, ομαδάρα και διαιτησία υπέρ και να είσαι Ηρακλειδέας! Κύριε Γιώργο Πούζο! Και να είσαι Αριανός! Και να είσαι Αριανός! Να έχεις πρόεδρος στην ΕΠΟ Αριανό και να σε παίζει 80-20, 70-30, 60-40 κατά και να είναι με τον ΠΑΟΚ! Πού να πάνε τώρα οι Ηρακλειδείς και οι Αριανοί! Βλαχό! Σε αυτή την πόλη! Βλαχό! Να μην κρατάω τη γραμμή, μία κουβέντα θα πω, να μην κρατάω τη γραμμή! Κύριε Γιώργο Πούζο! Σας έχω χαρακτηρίσει σαλιάρι! Γλύφτη του Ιβάν Σαββίδη! Η τοποθέτησή σας όμως σήμερα! Σε ραδιόφωνο της Καστοριάς το πρωί! Είναι άξια συγχαρητήριο. Τον έβγαλε σε αυτό το καπέλο. Τι είπε. Ο κύριος Πουζός. Ναι. Στήθηκε για το μακεδονικό θέμα και για τον τρόπο που μετέδωσε στο Μετρόπολης όλο αυτό το τεράστιο σύστημα. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Να εγώ που τον έχω κατηγορήσει για σάλια μάλια, για τα χίλια μύρια. Τίποτα, τον τελευταίο μήνα ο Πουζός έχει πάρει σαλιαρίστρα φοβερή. Φύγε. Γεια σου. Φύγε. Ορίστε! Καλημέρα, καλημέρα. Γιατρέ μου! Γιατρέ μου! Εν οδήγης. Γιατρέ μου! Όποιος αναφέρεται σε διαιτησία και σε κράματα, τροπή. Ξεκάθαρα. Πέραν τούτου. Αυτό που δεν θυμάσαι που σου είχα πει εγώ το καλοκαίρι, όταν είχες κάνει εκπομπή με το Μαδάτο μια φορά. Ναι, ο Τζανάτος, ναι. Μπέντο θα λένε και θα κλαίνε. Πώς? Μπέντο θα λένε και θα κλαίνε στο λιμάνι. Όταν πας κόντρα στη λογική, κάποια φορά θα σε τιμωρήσει και θα σε τιμωρήσει άσχημα. Εξηγούμε. Το τι έγινε με το Χάση και από ποιο καθεστώς ανέλαβε ο Λεμονής είναι γνωστό. Ναι. Συμφωνούμε. Ναι, ναι. Ωραία. Ο Λεμονής προφανώς ήρθε με την εντολή από τον Μαρινάκη, σώσε ό,τι μπορεί να σωθεί. Λευκή πετσέτα. Όχι, για μένα στο είχα πει τότε. Ήταν η μόνη κίνηση, γιατί αν έπαιρνε τον οποιονδήποτε ξένο προπονητή, τότε έδινε λευκή πετσέτα για φέτος. Όταν είσαι 5 βαθμούς πίσω και κινδυνεύεις να πας άλλους 5, επειδή ο προπονητής δεν έχει ιδέα που βρίσκεται, τότε είσαι λευκή πετσέτα. Χρειαζόταν για μένα προπονητή που ήξερε τον Ολυμπιακό. Η λευκή πετσέτα για μένα ήταν όταν έδιωξε τον Λεμονή. Ξεκάθαρα. Ναι. Γιατί ήταν δεδομένο θα γίνει κιόλας. Γιατί όμως τον έδιωξε, έχεις αναρωτηθεί. Το Λεμονή. Ναι. Επισήμως, και γι' αυτό πρέπει να δικάσεις και το Χοντρό και τα παπαγαλάκια του, γιατί έχανε τα πρώτα ημίχρονα η ομάδα και κοιμότανε και έκανε και έρανε, ξεκίνησε μια εκστρατεία. Ερώτηση. Ο Λεμονής που ανέλαβε τον Ολυμπιακό στο μείον 5. Τι είχε πει όταν τον ανέλαβε, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι. Χριστούγεννα θα τον έχω πρώτο. Ναι. Τον είχε? Ναι. Ωραία.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είσαι Μαρινάκης. Και λες, όπως είχες πει και το καλοκαίρι, το καλοκαίρι ο Μαρινάκης επί ας περάσω τους ομίλους και το πρωτάθλημα το πάρω. Γι' αυτό πήρε το χάσι. Τώρα είπε ο Μαρινάκης, πρώτος είμαι, με κάποιο τρόπο θα το πάρω. Αυτό το πρωτάθλημα, αν το έπαιρνε ο Μαρινάκης με το λεμονί προπονητή, θα ήταν πρωτάθλημα του Μαρινάκη. Θα λέγανε μπράβο πρόεδρε. Ξέρεις, θα λέγανε όλοι. Τι θα λέγανε. Το πήρε ο λεμονής παρόλες τις χαζομάρες που έκανε ο Μαρινάκης. Γεια σου γιατρέ. Ήρθε και τόσο. Μια κουβέντα ακόμα. Ναι. Μια τελευταία. Ο Μαρινάκης αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί και έλεγε ότι ο λεμονής θα χάσει το πρωτάθλημα, γι' αυτό τον αλλάζω. Ο Μαρινάκης έχασε το πρωτάθλημα και ο Λεμονής τον είχε πρώτο. Δεν μπορεί να το βγαίνουν όλα ό,τι κάνει ένας επιχειρηματίας, φίλε. Αυτό δεν μπορεί να το πουλήσει τώρα στον Ολυμπιακό και με αυτό θα κριθεί το καλοκαίρι. Να σε καλά. Ότι η ώρα του Μαρινάκη είναι το καλοκαίρι. Να σε καλά. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Έχουμε καλέσει κόσμο για την Τσικνοπέμπτη. Τι θα φτιάξουμε? Άστο πάνω μου το μενού. Για ορεκτικό λουκάνικα. Για κυρίως μπριζόλες, πανσέτες και σουβλάκια. Για επιδόρπιο, κεμπάπ και μπιφτεκάκια. Κανένα λαχανικό? Μην ανησυχείς, θα βάλω στη τηγανιά λαχανικά. Γλυκό έστω? Θα κάνω και ένα κατσικάκι στη γάστρα. Γλύκισμα. Επειδή Τσικνοπέμπτη σημαίνει καλό κρέας, στο Hypermarket Σκλαβενίτης επιλέξαμε τα καλύτερα χοιρινά, αρνιά και κατσίκια, αλλά και μπιφτέκια κεμπάπ, τηγανιές, κοντοσούβλι και μαριναρισμένα κρέατα. Φρέσκα, απολαυστικά και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Αχ, εξαντλήθηκε! Πάει! Το έψαχνα παντού. Μου είπαν, κοπέλα μου εξαντλήθηκε. Δεν έμεινε ούτε ένα. Θα ξαναρθεί. Στο δρόμο είναι. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας, της ευελιξίας και της ασφάλειας, οι εκτυπώσεις της επιχείρησης είναι εργαλείο ανάπτυξης. Γνωρίστε την επόμενη γενιά HP εκτυπωτών. Α3 Laser και Page White. Κάντε συμβόλαιο μαζί μας και αποκτήστε το νέο HP εκτυπωτικό εξοπλισμό με το χαμηλότερο κόστος ανασελίδα ή μειώστε τα κόστη αναλωσίμων των εκτυπωτών που ήδη έχετε. Με την αξιοπιστία από την Ούλης ΑΕ, πιστοποιημένη από την HP στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων και επισκευές εκτυπωτών HP. Ούλης ΑΕ, Gold Partner της HP. Δείτε όλη την γάμα HP εκτυπωτών στα καταστήματα Ωρεοκάστρου 16 Σταυρούπολη, Σαλαμίνος 2 στο λιμάνι και στην Καραμαλή 173 Βούλγαρη, ή απλώς επισκεφτείτε το site μας nulis.gr. Βασανιστείτε μωρά! Ο μοναδικός και ανεπανάληπτος Λευτέρης Πανταζής ανεβαίνει στο stage του Θεάτρου Βεργίνα για να φέρει Ταραχή στο Θέατρο Βεργίνα.
Απολαύστε τον αγαπημένο Λεπά σε μεγάλα κέφια να τραγουδάει τις κορυφαίες επιτυχίες του από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι σήμερα. Ένα λαϊκό πρόγραμμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Μόνο για 5 εμφανίσεις. Παρασκευή και Σάββατο. 2, 3, 9 και 10 Φεβρουαρίου και την Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Απολαύστε ένα live που θα σας στείλει εγγυημένα στο Θέατρο Βεργίνα, Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το βραδινό γεύμα δεν μπορεί να περιμένει το επόμενο πρωί, το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Αυτή την εβδομάδα, σουβλάκια χοιρινά του Χασάπι 600 γραμμάρια συν 240 γραμμάρια δώρο 3,29. Ελληνική ρετσίνα 1,5 λίτρο 24% φθηνότερα 2,19. Και ελληνικά καρότα συσκευασία 2 κιλών το κιλό σε απίστευτη τιμή 62 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε με 5 γραμμές κατηλημένες. Άλλη μία να μπορεί να κατηληφθεί από ένα που εσάς θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Αλφα-Μητρία και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θέλουν να δουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα για να κάνουν ανανέωση. Το έχασε το στοίχημα, Κωστή μου. Τα τζάμπα παιδεύεσαι. Ούτε 30 μηνύματα. Λοιπόν, μαζί μας η Εσκιάδης Βαλοδήμος, η Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος. Με ένα τελευταίο Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου να μπορεί να γίνει, να έρθει στα χέρια ενός φίλου ακροατή, ο οποίος είναι επαγγελματίας οδηγός ταξί και να το αποκτήσει με 17.050 ευρώ μόνο. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310596690. Πάμε. Καλησπέρα. Καλώς τον ήρθαμε. Από το βουνό, στις φυλακές και από τις φυλακές φυλάει με τον Κασιδιάρη. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Μίκης. Ρε πως κατάρτισε. Ρε Νίκο Μπελογιάννη, κατέβα να δεις τι γίνεται. Κάτσε γιατί και εσύ δεν αρκείς πολύ. Κατέβα να δεις τι γίνεται εδώ κάτω. Όπου πόρε Μπελογιάννη. Κυριακή πρωί σε... Κάνεις και βρωμίζω το στόμα μου τώρα. Άντε, γεια. Τον τρελό σεβδά. Τώρα τι θα μείνει μέσα στον οδά. Ρε τα μπούτια της κυραφροσύνης πως ανοίξανε στα γιάννενα. Λέγε φίλε, ναι. Πάμε στο κόμμο. Πάμε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι φίλε, το διαιτητή ψάχνουν από τον κόλο ψάχνει. Ρε, ναι. Δώσ' μου ένα λεπτό φίλε να πω 2-3 πραγματάκια και πες ό,τι θέλεις μετά. Καταρχήν είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που χάσαμε χτες. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο πρόεδρος μου βγήκε και έκλαιγε, ναι, και είπε για τον Ποτία που κλαίει μέσα και θέλω να τον πω κάτι γιατί ξέρω ότι αυτά τα ακούνε και να μην τα ακούνε εγώ τα πω. Όταν έκλαιγαν οι παίκτες στο Αστέρα Τρίπολης που το σφάξαν και πήραν τον κύπελο, τότε γιατί δεν βγήκε να πει πάντε μέσα να δείτε τα παιδιά που κλαίνε. Δεν είσαι Ολυμπιακός. Έχει σφάξει, έχει πάρει μισό λεπτό. Καλά τα λες, αλλά Ολυμπιακός δεν είσαι. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Έτσι πιστεύω. Εγώ είμαι αυτός που σέβαλα το στοίχημα για το τραπέζι που σου είπε ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός και εσύ είπες θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι αυτός, να ξέρεις.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα το πληρώσεις. Τα ζάχαρα από εκεί, από τα τραπέζια. Εννοείται θα το πληρώσω. Εγώ το λόγο μου τον κρατάω, Γρηγόρη, μην στεναχωριέσαι. Το φαγητό σου θα είναι special. Δεν στεναχωριέμαι για το φαγητό. Ενάμιση το ζάχαρο αύριο. Λοιπόν, άντε, βλάκα. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ο Μαρινάκης χθες δεν έκλαψε γιατί τον πειράζει ο ΠΑΟΚ. Χθες είναι αυτό που λέμε. Τα είπε στην ύφη για να τα ακούσει πεθερά. Όχι, φίλε. Ότι ο έχω απάντηση. Έχω απάντηση. Να μου την πεις. Ξέρεις γιατί έκλαψε. Γιατί. Γιατί πλέον νιώθει αδύναμος. Σωστό. Δεν, ρε φίλε, σωστό. Δεν για πρώτη φορά ποδοσφαιρικά νιώθει αδύναμος. Ξέρεις εγώ τι πιστεύω, Γρηγόρη. Άκου, πιστεύω πριν ότι από καιρό. Πρόσεξε με λίγο. Ναι. Πριν από καιρό χτύπησε τατουάζ. Ποιος? Κανένα 1,5 χρόνο έχει, ο Μαρινάκης. Ναι. Πήγε στη Μονή Βατοπεδίου. Mm-hmm. Τους έριξε 5 τζιπ. Άρχισε να ανησυχεί για κάποια πράγματα δικά του. Είναι μεσήλικας πλέον ο Μαρινάκης. Είναι στην ηλικία ανάμεσα σε μένα και τον Κωστή. Σαν και εμένα είναι. Είναι ακριβώς 50. Mm. Συγγνώμη, εγώ νομίζω 49 είναι. 48 είσαι κοκκιά αν πεθάνει σήμερα. Ναι, νομίζω 49 είναι ο Μαρινάκης. 48 είσαι. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Ξαφνικά άρχισε να έχει υπαρξιακές ανησυχίες. Ναι. Χτες είχε ποδοσφαιρικές ανησυχίες. Ναι. Γιατί ήταν παντοδύναμος μέχρι χθες. Όταν μας πηδούσε είχε ερωτικές ανησυχίες. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα... Συμφωνώ. Ρε παιδιά, απλά να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν μπαίνουμε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Είναι τόσο απλό. Δεν απλά εγώ κόσμο... χάρηκα χθες που έχασε η ομάδα μου. Θέλω το ίδιο πράγμα όπως έπαθε η Γιουβέντους να πάθει η ομάδα μου. Να τις αφαιρέσουν αυτά που δεν έπρεπε να πάρει. Κανονικά να τιμωρηθεί. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης να καταλάβει ότι, όπως είπε και ο προηγούμενος, όλα με το ίδιο νόμισμα πληρώνονται. Όλοι αυτοί οι παίκτες που κλαίγανε, που χάσαν πρώτα αθλήματα, κύπελα, το ένα το άλλο, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να ξαναπαίξει ο Μποτία τελικό. Ο άλλος το Αστέρα δεν έχει. Ο άλλος που έπαιζε πριν 8 χρόνια που γέρασε τώρα δεν σήκωσε κανένα πρωτάθλημα λόγω Κόκαλη, λόγω Μαρινάκη. Καλά να πάθουμε, φίλε. Μόνο αυτό. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Παύλος είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν ξεχνάει και λέει: καλησπέρα. Λέει: πες τώρα αυτό που λέει για το σκορ του ΠΑΟΚ, το βρήκε. Λέει: το σκυλί 1-3 ναι. με 15 ζελτί το έπιασα με 10 ευρώ 150. Κερνάω, ότε το... κερνάω σουβλάκια. Δεν ξέρω πότε το έδωσε. Σε μένα όχι. Του το έδωσα, ναι. Για να το λέει, δεν μπορώ να το πω. Σταμάξει, τι σου είπα. Ναι, είπε το έδωσε σκορ και σου λέω: σε μένα δεν το είπε. Άρα ήξερα. Ήξερε. Πες το φίλο που. Το ήξερε, πες ο Ραπτόπουλο. Ναι, όχι. Μπράβο. Προς τιμήν του που λέει ευχαριστώ. Σε μένα και δεν το πες. Επειδή ξέρω ότι είμαι στην Αγρότικα. Ναι. Εσύ τα πήρες από τους βλάχους εκεί της Αγρότικα. Άσε εμείς να τα πάρουμε στο Σαββίδι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Καλησπέρα παιδιά. 1-3 το έπαιξα. Το έπαιξα έτσι σε στενό κύκλο. Να ξέρεις. Αυτά παίζονται σε στενό κύκλο τα σκορ. Κοροϊδό. Κοροϊδό. Βλάκα. Είσαι βλάκας μωρέ. Πήγες στους βλάχους της Αγρότικα εκεί πέρα και κάνεις δημόσιες σχέσεις εκεί. Αγρότες είναι. Όχι βλάχοι. Όταν βγαίνουν με τα τρακτέρ και κλείνουν το δρόμο, από αγρότες γίνονται βλάχοι. Το ρώτησα και αυτό, μη στεναχωρείς. Τι είπανε? Ντρέπονται γι' αυτό. Ντρέπονται. Ναι. Πρέπει να το κάνουμε χειμώνα, λέει. Όχι μόνο καλοκαίρι. Πρέπει να το κάνουμε και καλοκαίρι. Μη ρε κόκκινε. Όχι μόνο χειμώνα. Τα μπέρδεψε το χειμώνα με το καλοκαίρι. Τι είπα, εντάξει. Έλα. Πρέπει να το κάνουμε και καλοκαίρι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Αριανός. Καλώς τον. Λοιπόν, παίρνω πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Κωστή, θα ήθελα να μιλήσω μαζί σου. Να μιλήσεις. Άκουσα που έλεγε ότι υποστηρίζει πάρα πολύ τον Παστακό. Θέλω να πω ένα σχόλιο για τον Παστακό. Ναι, ο Παστακό είναι πολύ καλό παίκτη. Θέλει το χρόνο του κάνα μήνα για να βρει φόρμα. Γιατί όπω μπήκε ο Κάτσε με το Μιστακίδη στη Λεωφόρο, και συγχαρητήρια και στου δύο, γιατί με τόσο καιρό που είχαν να παίξουν τα παιδιά, είχαν ένα σημαντικό ρυθμό και θα βοηθήσουν πολύ τον Παναθηναϊκό στη σωτηρία του. Έτσι και ο Παστακό θέλει τα πατήματά του, γιατί ένα παίκτη όταν είναι πολλού μήνε έξω, ακόμα και υγιή να είναι, δεν μπορεί να βρει ρυθμό. Άρα το θεωρώ καλύτερα το Διαμαντόπουλο και θα κάνει γερό φίνι. Αυτό πιστεύω. Συμφωνώ μαζί σου, απλά μία φάση. Το είδε το παιχνίδι χθε? Όχι, δεν το είδα το παιχνίδι. Φάση που χάνει την κεφαλιά εξ επαφή, την βλέπει? Όχι, δεν την είδα. Δεν είναι δυνατόν επιθετικό εννιάρη. Συμφωνώ για τον Παστακό, το ξέρω. Καλό παίκτη. Δεν είναι δυνατόν εννιάρη από τα δύο μέτρα να μου κάνει σκάση την κεφαλιά. Δεν είναι, είναι πάνω στο κεφάλι του, συγγνώμη, είναι πιστό, δεν είναι μπορώ δυνατό. Να πω κάτι που σας είχα πει με το, φυσικά, κόκκινε, φυσικά, με το που ήρθε. Όχι, επειδή ζήτησα να μιλούμε τον Κωστή. Δεν σου ζήτησα κι άλλο. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι, όχι εσένα, όλους τους φίλους, ότι παιδιά, ναι. η αγωνιστική απραξία δημιουργεί άλλα προβλήματα. Τα οποία βλέπει, δηλαδή δεν είναι κακός παίκτης, αλλά όταν λείπεις καιρό, δηλαδή στον Ηρακλή βρήκε τον καλό του εαυτό.
Πήγε στην ξαναγύρισε στον Ατρόμητο. Για κάποιο λόγο ο καλός προπονητής του Ατρόμητου δεν το χρησιμοποιεί. Παίζει με άλλο στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή ο Μπαστακό. Ο Μπαστακό είναι λίγο στυλ Πρίγιοβιτ. Συμφωνείς κύριε Ρατόπουλε? Εγώ δεν θέλω να. Είναι λίγο περιοχάτος παίκτης. Δεν είναι το μοντέρνο που χρησιμοποιεί. Είναι το βαρύ, το κλασικό, το σεντερφόρ. Κατάλαβε. Όταν αυτό έχει καιρό να αγωνιστεί. Να ξέρεις, είναι και τύχη μετά. Δεν είναι δυνατό να χάνεις τέτοια φάση. Είτε είσαι σε φόρμα είτε όχι. Είσαι επιθετικός, έχεις κάποια παιχνίδια στα πόδια σου από προηγούμενα χρόνια και δεν είναι δυνατόν να χάνεις τις επαφές κεφαλιά. Θα το στηρίξουμε τον Παστακό και Αριανάρα για την άναδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, φίλε. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Καλησπέρα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο βουνό τον πρόεδρό μας για τη χαρά που μας έδωσε χθες το βράδυ να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να λέει αυτά που λέει. Αν μας έλεγε κάποιος πριν δύο χρόνια ότι υπήρχε περίπτωση ποτέ να γίνει αυτό, θα λέγαμε όλοι με τίποτα. Λοιπόν, αυτή η χαρά που μας έδωσε χθες είναι σαν να έχουμε πάρει 100 πρωταθλήματα το λιγότερο. Δεύτερον. Μια μικρή παρένθεση. Παίζουμε, ναι. Πρόσεξες ότι χάρηκαν και οι Ηρακλειδείς και οι Αργιανοί και πάρα πολύ κόσμος. Βέβαια, οι Ηρακλειδείς και οι Αργιανοί. Όχι για το αποτέλεσμα. Δεν έπαιζε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ χτες που ακούσαν το Μαρινάκι να κλαίγεται. Αυτό είναι για μένα, σου λέω, σαν να έχω πάρει 100 πρωταθλήματα. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να φανταστεί κανένας, πιστεύω, ότι υπήρχε να φανταστεί αυτή τη σκηνή τη χθεσινή. Φεύγουμε από αυτό, να πω για την ομάδα μου. Το πρωτάθλημα είναι δικό μας, ό,τι και να γίνει. Υπάρχει πιθανότητα να πάρουμε και τον double. Από εκεί και πέρα βλέπω το Βιερίνια, που Κώστα έλεγε εσύ ότι ο Βιερίνια γιατί το πήρατε κτλ. Βγάζει μάτια. Μπορεί να παίξει όλο το γήπεδο, όλες τις θέσεις, δηλαδή για μένα είναι η καλύτερη μεταγραφή που κάναμε. Και να πω και κάτι για τον Αεξή, το φίλο μου από την Καστόρια που παίρνει τηλέφωνο. Τόσες κολοτούμπες που έχει κάνει, δηλαδή ούτε ο Μελισανίδης δεν τις έκανε παλιά. Έλεγε, θα περνάμε τον ΠΑΟΚ 7 πόντους. Μ' ακούτε? Ναι. Ο κόκκινος το έλεγε σε το ζάχαρο τώρα, μην. Ναι, ναι, μ' ακούτε. Είμαι για σένα, γι' αυτό έβλεπα. Ναι, φίλε. Λοιπόν, έλεγε θα περνάει τον ΠΑΟΚ 7 πόντους. Στη συνέχεια έλεγε ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Μετά μόλις έβλεπε την ΑΕΚ να μην παίρνει το πρωτάθλημα, τι είπε? Θα πάμε στο Καραϊσκάκι και θα χάσουμε για να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τώρα βγήκε και λέει μπράβο ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου φίλε. Τελικά τι πιστεύει? Γεια σου, θα απαντήσει αύριο, ελπίζω. Παρακαλώ. Διάβασε το μήνυμα πριν πας. Τι λέει? Ραπ, έμαθα ότι ψάχνεις αυτό να το σαπίσει. Τι ψάχνεις? Ποιον αυτό, ρε, αυτόν, αυτόν. Το Τζόρνταν λέει. Ναι, και το ψάχνεις, το ίδιο κανάλι. Ναι. Του πήρα προμήθεια από τα κλεμμένα. Ναι. Ναι. Για να μην μιλήσω. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Ήρθε και σου έδωσε προμήθεια για να μην μιλήσω. Ναι, ρε κόκκινε, ναι. Ντρέπομαι για πάρτι σου. Μπράβο, Γρηγόρη. Θα σου δώσω και εσένα. Θα πάρεις? Όχι. Όχι, τέτοια λεφτά δεν παίρνεις εσύ. Από το λαό, όχι, ποτέ είναι τίμιο. Κλέβω και παίρνω. Μπράβο, Γρηγόρη. Εμείς κλέβουμε. Λέγε, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Να ξεκινήσω λίγο. Ναι, πρώτα... να ξεκινήσω, αλλά να φωνάζει κιόλα. Γιατί ναι, σα πιάνει. Λίγο πιο πρώτα... δυνατά. Σα πιάνει μετά τι 3.30 και μια αυτή που τη λένε. Με τι να ξεκινήσει? Από την Ακρότικα. Ναι. Φαγώθηκαν κάποια λεφτά στι μουσε. Γιατί δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα το Σαββάτο βράδυ. Εκεί όλη η ηγεσία έτρωγε στα λουλούδια κάποια από τα λεφτά που παίρνε. Το κακό ποιο είναι? Ποια λεφτά λέει? Ποιο έτρωγε, φίλε? Ήτανε όλη η ηγεσία των αγροτών στις μουσες. Καλά έκανε. Φωτογραφία έχεις? Ναι. Τώρα όταν λέω κάτι, κύριε Γρηγόρη, ακούστε αυτά που λέω. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Είμαι ο δικηγόρος. Μην αρχίσει να στα λέει πάλι ο Κώστας. Άκου και υπάκου. Συνεχίζω. Ναι. Μετά, να πω ότι αυτό το οποίο ζήσαμε που έλεγε ο προηγούμενος ο φίλος, το οποίο ήταν εκπληκτικό, Γκράντε Σαβίδη, να κάνουμε τον καημένο τον κύριο Μαρινάκη να κλαίει και τον κύριο Σάβα να συχαίνεται για αυτή την αηδία του ΠΑΟΚ, ο οποίος έπρεπε να κερδίσει 1-6, 1-7 και έλειξε μόνο 1-3. Μπράβο και στο Βελίδη για την εμφάνισή του, γιατί είναι παλικάρι από τη Θεσσαλονίκη και καλό παλικάρι. Από την Καστοριανή. Τι? Καστοριανός είναι ο Βελίδης. Καστοριανός, αλλά τέλος πάντων έπαιξε χρόνια στη Θεσσαλονίκη, παιδί μου. Το νιώθουμε σαν Θεσσαλονικαία. Ειδικά εμείς που είμαστε και καλαμαριώτες κάτω στην Κρίνη, το βλέπαμε συνεχώς το παλικάρι. Μετά να πω ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Εκ του πονηρού, κύριε Κώστα, εσείς μιλάτε και το λέτε.
βγάζετε λίγο τα αριανά σας αισθήματα. Ναι. Γιατί ακόμα είναι δύο μάτς, τα οποία πρέπει να τα προσέξω πάρα πολύ. Τέσσερα. Ας πάρουν και οι παίκτες τέσσερα μάτς. Δύο μάτς τέσσερα. Να πάρουν οι παίκτες τέσσερα μάτς, άιντε. Και ένα μέσα στον Ατρόμητο σχετικό. Νομίζω ότι βράσει τον Ατρόμητο. Τον Ατρόμητο με τη Λάρισα, εκεί... κοίταξε να κερδίσει και τη Λαμία. Άιντε τώρα, ποιον Ατρόμητο και Παναθηναϊκό. Άιντε. Εκεί ο μπαμπά καθαρίζει. Γρηγόρη, εδώ είσαι λάθος. Ο ψηλός όμως ο συνάδελφος, και επειδή θα πάει να κάτσει στον πάγκο, είναι χαμένο το ματ για τη Λάρισα. Δεν έχει καμία τύχη. Ναι, δεν δε στο δίνει το ματ η Λάρισα, αυτό λέω. Τι? Η Λάρισα δεν στο δίνει το ματ. Να στο δώσει δεν χρειάζεται, θα το πάρει γιατί έχει πολύ καλή. Μπορεί να το πάρει αλλιώς. Ρε δικηγόρε, συγγνώμη τώρα. Θα το πάρει φυσικά. Γιατί ο Πάουκ είναι σε πολύ καλή φόρμα. Να απαντήσει ειλικρινά. Η άθλια Λάρισα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μπορεί να το δεχτεί ότι σε πήρε εκείνο το χ. Εκείνο το πήρε ο ψηλός όμως συνάδελφος με τη μαγιά του. Γιατί να μην φοβάμαι και τώρα, ρε. Τώρα που είναι καλή η Λάρισα. Γιατί να μην φοβάμαι. Άλλο μέσα στην έδρα του αντιπάλου και άλλο στην έδρα τη δικιά σου. Στην Τούμπα δεν έχει περάσει κανένας, γκολ δεν έχει καμία τύχη να βάλει Λάρισα, έστω και ένα 1-0 στη χειρότερη εμφάνιση του ΠΑΟΚ θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Και έστω και ένα 1-0 δεν είπαμε πολύ εύκολα, θα τα ακούσεις. Διαθυμός. Και 5-1 να λήξει θα τα ακούσεις γιατί θα έχεις φάει γκολ. 5-1 δεν μπορεί να λήξει γιατί γκολ η Λάρισα δεν μπορεί να βάλει μες στην Τούμπα. Okay, καλά. Δεν υπάρχει καμία τύχη. Να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά, γεια. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι. Λοιπόν, ΑΕΚΤΙΣ είμαι. Mm. Παίρνω πρώτη φορά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Κρίμα, κρίμα που δεν θα πάρεις το αποτέλεσμα. Κρίμα. Σε μένα λες τώρα, έτσι. Ναι, που είμαι. Άκου να σε πω. Εγώ είμαι αντιμενικός πολύ σαν ΑΕΚΤΙΣ. Ναι. Και είμαι πολύ αντιπαοκτής. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν μ' αρέσουν οι αλαζόνες. Λόγω προσωπικότητας. Δεν μ' αρέσουν οι αλαζόνες εμένα. Οι αλαζόνες. Οι σλότ. Ναι, καθόλου. Ναι. Άτομα τα οποία έχουν ομάδα και γενικά κάποιο ο οποίο δεν έχει τίποτα. Κατακτήσεις στη ζωή του, μου το παίζει, αυτά δεν τα μπορώ. Έτσι. Γι' αυτό είμαι αντιπαόκτης. Ωστόσο, επειδή είμαι πολύ αντικειμενικός, ναι. Φέτος θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα. Θα πάρει το πρωτάθλημα εύκολα. Ναι. Τον Ολυμπιακό θα τον πάρει χαλαρά με Σιτούμπα. Χαλαρά όμως. Την ΑΕΚ δεν ξέρω και πιστεύω και πολλοί τη φοβούνται. Σίγουρα τη φοβούνται πιο πολύ από τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό 100%. Το θέμα είναι ότι σαν είδα το μάτι με τον Πανετολικό, εγώ την προηγούμενη είχα πολύ καιρό να το δω το ΠΑΟΚ, παιδιά πάντα πλάκα. Είναι πάρα πολύ καλό το ΠΑΟΚ, αν και δεν θέλω να το λέω, δεν μπορώ να το λέω καν, αλλά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και ο καλύτερος παίκτης. Ο ΠΑΟΚ θα κριθεί στο παιχνίδι με σένα και τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι και τα έχουν κανονισμένα οι ποντί, με την ΑΕΚ τα έχουν κανονισμένα, ίσως τα είχαν αλλιώς. Ίσως το Μελισανίδης το σχεδίαζε αλλιώς το πράγμα, αλλά με Γιώχανσον Μάνταλο η δουλειά σε λέει κάτω μην βάλω και 5 ευρώ παραπάνω γιατί δεν βάζει ούτε ένα φράγκο, ούτε ένα φράγκο δεν έχει βάλει. Σε λέει για να πάρω τώρα αποτέλεσμα θέλω να βάλω 3 φορές το μπάτζετ των παιδιών που τραυματίστηκαν, άσε να πάρω κάτι μπακασέτες, κάτι τέτοια. Έτσι θεωρώ εγώ. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Τελευταίο, ναι. Ναι, αυτό το πράγμα, αυτές οι ομάδες που υπάρχουν τώρα. Αν συγκρίνεις δηλαδή το ΑΕΚ να πάει να πάρει που είμαι ΑΕΚτζής, έτσι, να πάει να πάρει τώρα το πλάθημα ποιο, με τον Μπακασέτα, με τον Γαλανόπουλο, το οποίο μπορεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον, έτσι, με τον Μπακάκι, το οποίο επίσης είναι καλό Μπακαλά. Μην αδικείς την ΑΕΚ, να κλείσουμε κάτι άλλο, θερμή παράκληση. Για πες. Με στέλνει μήνυμα ο Γιάννης ο Κιλητήδης. Μήνυμα. Και λέει βάλτε έψιλον. Είναι η εκπομπή της Τατιάνας τώρα. Εντάξει. Και τι έχει. Αφιέρωμα στο συλλαλητήριο. Άντε καλά με το συλλαλητήριο. Αυτά είναι όλα συνεννοημένα παιδιά. Έχουμε βγάλει αν και ρε φίλε, βγάλαν το Μέγα Αλέξανδρο τα 1002 και τώρα αφιέρωμα στο συλλαλητήριο έχουν τώρα πλάκα μου κάνει. Αυτό πάει να πει και οι γκέι. Γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Γεια. Ναι. Τελευταίος. Δεν υπάρχει. Καλησπέρα. Α, ναι. Είμαι Ολυμπιακός. Κλείς το τηλέφωνο. Λέγε φίλε, ναι. Συγγνώμη. Είμαι Ολυμπιακός λέω και άρρωστος κιόλας Κωστή. Πήρα να σου καταθέσω λίγο την αηδία μου και το. Τι ποδοσφαιρικό έκτρωμα είναι αυτό το πράγμα, εσύ Κώστα. Ο Ολυμπιακός. Ναι. Τι ποδοσφαιρικό έκτρωμα είναι αυτό που ζω. Πριν σου απαντήσει ο Κώστας, μια ερώτηση. Ναι. Δεν το έβλεπες στην αρχή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, ρε Γρηγόρη, με ποτίσανε τόσο πολύ. Μήπως παρασύρθηκες από την πρόκληση στους ομίλους. Είδες όταν χάσεις την ΕΠΟ. Ναι, πώς απομυθοποιείται μια ομάδα. Ποδοσφαιρικά. Είδες με το χάσιμο της ΕΠΟ πώς απομυθοποιείται η ομάδα.
Ναι, ίσως έθελε ότι φλούσα, δεν ξέρω, με ποτίσανε τόσα χρόνια και πίστευα ακόμα και μέχρι χθες πριν το μάτσο ότι θα πάρω πρωτάθλημα. Ποιος Φορτούνης έξω αριστερά, ρε Κώστα? Ποιος είσαι? Ποιος Μυραλάς το 9? Ποιοι είναι αυτοί οι παίχτες? Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Ποιος είναι ο Ρωμαό? Όταν εγώ είχα Ζέντεμπεργκ, όταν εγώ είχα Μέλμπεργκ, όταν είχα Τζόρτζεβιτς έξω αριστερά. Ποιος είναι αυτός? Άσε όταν είχες. Τώρα αυτούς που έχεις. Μιλάς ποδοσφαιρικά. Περίμενε. Επειδή ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Και ελάχιστος. Για τον πρόεδρο σου που έκλαιγε, τι έχεις να πεις? Τα έχει χαμένα. Δεν τα είχε υπολογίσει έτσι. Τα έχει χαμένα. Το καταλαβαίνεις. Είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Του ήρθαν όλα ανάποδα. Δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί. Σκέψου εσύ να έχεις μια γυναίκα η οποία σου είναι πιστή 20 χρόνια. Και ξαφνικά την πιάζει το κρεβάτι. Ξαφνικά μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο. Γκρεμίζει τον κόσμο.